Μεγάλος και σπουδαίος ο κόρος. Εξαιρετικός ο Κουκουλάρης. Φοβερός ο Χατζόπουλος. Δεξιοτέχνης ο Γκιουλατζής. Εξαιρετικός ο Κασιάρας. Αλλά σαν το Ζέρβα, κανένας. 67%! Δεν ξέρω, μπορεί και να είναι και περισσότερο, το άφησα κάποια στιγμή. 67! Μεγάλος αρτίστας! Ε, δεν είναι μεγάλος δεξιοτέχνης που ξεκίνησε σαν τρίτο-τέταρτος στη σειρά με τους βιολιτζίδες. Ήταν άλλοι που λέγανε εγώ θα είμαι ο καλύτερος βιολιστής, εγώ αυτό, εγώ δε, εγώ εκείνο, εγώ το άλλο. Ε, ο ΠΑΟΚ μίλησε τρεις λέξεις, τρεις. Όποιος τα έβαλε με τον ΠΑΟΚ βγήκε χαμένος. Τι έγινε τώρα παιδιά, ήρθε και ψήφισε η επαρχία, τι. Επειδή ακούγαμε διάφορο όλο τον καιρό, ότι το κέντρο και αυτά και έτσι. Ε, τι έγινε παιδιά. Εγώ κρατάω από όλες τις δηλώσεις του νέου δημάρχου αυτό. Σε όλους τους δημότες της πόλης ότι θα είμαι αυτός ο δήμαρχος που επιθυμούν. Θα είμαι ο δήμαρχος που θα κάνει τη δουλειά. Ευθύνη, συνέπεια και εργατικότητα είναι οι παρακαταθήκες που μου άφησε ο πατέρας μου και δεν τον ξεχνώ. Αυτό. Ευθύνη, συνέπεια και εργατικότητα, η παρακαταθήκη που του άφησε ο πατέρας του. Ο πατέρας του, ο οποίος πατέρας του, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, μπαίνοντας στο γήπεδο της Τούμπας δεξιά, υπάρχει ένα μάρμαρο στον τοίχο και λέει Β' Ζέρβας. Αυτός που μαζί με άλλους θεμελίωσαν το ναό το 1959. Αυτά. Τι σουκού ρε παιδιά είναι αυτό. Τι σουκού, δηλαδή, εκτός του ότι είναι αυτό άλλη μια τεράστια νίκη για τον ΠΑΟΚ, όποιος προσπαθεί να το ερμηνεύσει αλλιώς, λυπούμεθα, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή, όταν συσπυρώνεται ο κόσμος, όταν αποφασίζει να επιλέξει, όταν αποφασίζει ενωμένος να κάνει πράγματα, τότε αυτά συμβαίνουν. Τότε συμβαίνει το 67. Δεν ξέρω πότε η πόλη τελευταία φορά είχε δήμαρχο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. Ο Μπουτάρης δεν ήταν. Ο Παπαγεωργόπουλος δεν ήταν. Ο Κοσμόπουλος δεν ήταν. Ο Κούβελας δεν ήταν. Ο Μαναβής τι ήταν. Μιλάμε τώρα, πρέπει να πάμε πίσω, δημοτικό πηγαίναμε. Καλή επιτυχία στο έργο του κυρίου Ζέρβα, τον οποίο ουδέποτε έχουμε συναντήσει. Απλά δεν γίνεται να μην είσαι χαρούμενος αν αγαπάς αυτό το σύλλογο. Διότι τρεις τελίτσες. Αν λέμε. Γι' αυτό και ο κόσμος το πανηγύρισε χθες και στον τοίχο και παντού, σαν να ήταν ένας τίτλος ακόμα. Σαν να ήταν μια συνέχεια μετά το ΑΕΤ, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Μετά το δεύτερο συνεχόμενο ντάμπλ, ήταν μια άλλου είδους νίκη και επικράτηση. Πολύ σημαντική. Για αυτό που αγαπάει, για τη νέα Τούμπα που έρχεται, για έναν άνθρωπο που είναι εκεί με το κασκόλ, με το διαρκείας του, που ξέρουμε όλοι τι πρεσβεύει και που ανήκει και ποιος ήταν ο πατέρας του και τι έχει κάνει και ο ίδιος για να στηθεί το παλατάκι. Αυτά. Κατά τα άλλα, η εκπομπή, όπως ξέρετε, πολιτική δεν σκαμπάζει, δεν ασχολείται, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα σας είπαμε. Ο καθένας είναι ελεύθερος να ψηφίσει ό,τι θέλει και ό,τι αγαπάει. Επειδή πραγματικά όμως μας ζάλισαν, να είδατε, αυτή είναι η πόλη που είστε και που πήγατε, τι κάνατε, να εμείς αυτόν βγάζουμε, λέγανε οι απέναντι. Εδώ είμαστε λοιπόν, 67. Να που είμαστε.
Όταν θέλουμε. Είναι ρε παιδί μου, είμαστε και με τις ωρέξεις μας. Υπάρχουν φορές που δεν θέλαμε, όπως την πρώτη Κυριακή. Για τον Α ή Β λόγο. Οικογένεια. Και στην οικογένεια, όταν υπάρξει κάτι, όταν υπάρξει μια αναμπουμπούλα, μια ανάγκη, όταν υπάρχει λόγος να είναι όλοι ενωμένοι και συσπειρωμένοι, τότε γίνεται αυτό. Μια νέα εποχή ξημερώνει για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η χθεσινή εκλογή. Και με αυτό το ποσοστό, όχι οριακά, τελευταία στιγμή. Κατά τα άλλα ο άνθρωπος, πιστεύω ακράδαντα ότι θα πράξει το καλύτερο για την πόλη, εννοείται. Και το καλύτερο για την πόλη είναι το γρηγορότερο δυνατό να χτιστεί ο νέος ναός και να είναι ένα στολίδι, ένα διαμάντι. Όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ, για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια, αυτό που θα γίνει εκεί. Αυτά! Είπαμε, καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φασκορχοπίπινο καψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, είπαμε. Δεν είπαμε, έχω Χρήστο Κιώση, γιγαντιαίο πίσω από την κονσόλα. Οχ. Έτσι, έτσι απλά, έτσι όμορφα. Ξανά θα πάμε σε εκλογές, ένα μήνα περίπου, δηλαδή σε δουλειά να βρισκόμαστε, όπως έχει γράψει και η Μαρία Βου. Ο μήνας λέει, έχει, μπήκαμε Ιούνιο, μηδέν παγωτά. Μηδέν μπάνια, πέντε παραβάν, ένα ντάμπλ και ένα ΠΑΟΚΣΥ δήμαρχο. Αυτά. Απλά και ξαναδιευκρινίζω, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ τον άνθρωπο, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Κατά τα άλλα, η μεγάλη Λίβερπουλ απέδειξε ότι είναι η πιο ΠΑΟΚ ομάδα που υπάρχει εκτός από τον ΠΑΟΚ. Η πιο ΠΑΟΚ ομάδα. Γιατί πέρσι χάνεις το πρωτάθλημα. Η Μεν Λίβερπουλ, επειδή είχε έναν Χατζιαβάτη θερματοφύλακα και έπνιγε ό,τι κουνέλι υπήρχε στην περιοχή, τρελαθήκανε φιλοζωικές. Σου λέει δεν μπορεί έτσι, δεν μπορεί να το πνίξει το κουνέλι. Μια φορά, δεύτερη φορά. Αυτός, όπως το λέγανε, ο Σαμφιστίκ, ο Ηλιόσπορος, πώς το λέγανε εκείνος, ο Κάρεους. Αυτός. Τη μια χρονιά λοιπόν η Μεν Λίβερπουλ χάνει το στόχο της επειδή είχε μπούφο τερματοφύλακα. Ο δε ΠΑΟΚ στερείται το πρωτάθλημα επειδή του το κλέβουν τα λαμόγια. Και εκεί λες τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Πολύ εύκολο να καταρρεύσεις και να πεις τα χάσα. Τέλος. Πού να βρω δυνάμεις τώρα, να ξεκινήσω από την αρχή, να κυνηγήσω πάλι το στόχο μου, λέει η Λίβερπουλ. Μετά από ένα χαμένο τελικό, πολλοί κόσμος είπε, πότε θα ξαναπάει τελικό η Λίβερπουλ. Σιγά, πότε θα ξαναπάει, λέει η Λίβερπουλ. Και πολλοί κόσμος σκέφτηκε πέρσι. Τι έγινε, του το κλέψαν τώρα του ΠΑΟΚ, σιγά αυτοί πότε θα, σιγά μην ξαναπάνε να το πάρουν τώρα, τελειώσαμε με αυτούς. Οι μεγάλοι σύλλογοι, οι τεράστιες ομάδες, οι μεγάλες οικογένειες, έτσι επιστρέφουν. Επιστρέφουν και αυτό που τη μία χρονιά δεν κατάφεραν, ξαναλέω, η Μεν Λίβερπουλ, επειδή της το στέρισε ένας κάκιστος τερματοφύλακας με τα λάθη του, ο Μεν ΠΑΟΚ, ο Δε ΠΑΟΚ, επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να το χτυπήσουν με βρώμικο, με άθλιο, με συχαμερό τρόπο για να του κλέψουν αυτό που κέρδισε μέσα στις τέσσερις γραμμές του αγωνιστικού χώρου, σιγά μην επιστρέψουν. Κι όμως, έτσι γυρίζουν οι πραγματικά μεγάλοι. Ο ΜΕΝΠΑ Θεσσαλονίκης, αθλητικός όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, γύρισε και πήρε ένα πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο, το πιο κακαλάτο, το πιο παντελονάτο, το πιο αίτητο πρωτάθλημα όλων των εποχών. Και δεν υπάρχει αυτό το μήνυμα που ήταν. Δεν γίνονται. Λοιπόν, ο Χρήστος από το Ανόβερο λέει, πήγε πρωί πρωί ο Μπουτάρης να παραδώσει την καρέκλα του στο Ζέρβα. Τελικά την έφερε ο Μάνταλος. Ρε, το
Ρε το μάνταλο παντού μέσα είναι, δεν γίνονται αυτά. Είσαι αλήτης, μεγάλος αλήτης με ούμλαουτ. Αλήτης. Έλεγα λοιπόν, επέστρεψε ο Πανθεσσαλονίκος αθλητικός όμιλος Κωνσταντινοπολιτών και πήρε το πρωτάθλημα, επέστρεψε και η μεγάλη Λίβερπουλ. Βοηθούμενη βέβαια η Λίβερπουλ από μια πολύ αυστηρή απόφαση. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι αυτό είναι πέναλτι. Έτσι το είδε, ούτε καν το VAR δεν ζήτησε. Αλλά και η Tottenham ήταν υποδιέστερη των προσδοκιών. Γενικά ο τελικός ήταν μια σουπάρα μετά από τους ημιτελικάρες που είχαμε δει, μετά από τους φοβερούς αγώνες προημιτελικά, ημιτελικά που είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτό ήταν πραγματικά σούπα άνοστη. Η πιο συγκινητική στιγμή στον τελικό, η πιο δυνατή στιγμή στον τελικό είναι που μπουκάρει το Μουμπίμπιπ με τον κουραδοκόφτη, με τα μέρια και τα χυλάκια απόξω, για να διαφημίσει το τσοντοσάι του άντρα της. Ε? Μπουκάρει μέσα το ρωσάκι, γιατί ρωσίδα είναι λέει, με όλα πλούσια τα LA, και τη βλέπουν φίλε κι όσοι 400 εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Δεν τις γράφαμε στα σγιαβίζου μουσού να μπει να διαφημίσει την εκπομπή? Ε, να φορέσει ένα μπλουζάκι και να λέει 10 Ιουνίου είμαστε όλοι στον όμιλο για τα 20 χρόνια αθλητήριος. Ε, δεν το σκεφτήκαμε ρε κι όσοι να στείλουμε ένα κορίτσι να μπουκάρει μέσα και να λέει ζουμου σου, λέμε και τα πάντα, χαίμε και τον τελικό. 10 Ιουνίου ραντεβού όλοι στον όμιλο. Αυτό ήταν το πιο συγκινητικό στιγμίο του τελικού. Το πιο συγκινητικό, το πιο εντυπωσιακό στον τελικό. Κακό παιχνίδι. Δικαιότατα για μένα η Λίβερπουλ με όλη την πορεία που έχει κάνει μέσα στη χρονιά. Το πώς απέκλεισε την Μπαρτσελόνα είναι μια μυθική κατάσταση. Μια επική ανατροπή. Και δικαίως φτάνει αυτός ο υπέροχος τύπος που λέγεται Γιούργεν Κλοπ, αυτή τεράστια μορφή που μόνο Γερμανός δεν είναι, σε συμπεριφορά του, στο θυμικό του, στο χαρακτήρα του, στο DNA του, κάπου αλλού υπάρχει εκεί. Κάποιος Έλληνας έχει κάνει κάτι στο παρελθόν και δεν το ξέρει ο Κλοπ. Μπορεί να είναι Κλοπόπουλος ή Κλοπίδης, επειδή κλέβει και την παράσταση συνέχεια. Γυρίζει λοιπόν μετά την περσινή καταστροφική βραδιά, το κάζο, το φιάσκο στον τελικό η Λίβερπουλ, πουλάει τον Κουτίνιο και με τα λεφτά πάει και αγοράζει τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου ή μέσα στην τριάδα τέλος πάντων, να βάλω τον μάλλον μαζί με άλλους έναν δυο, τον Άλισον Μπέκερ, που αν κάποτε λέγαμε κι όσοι βραζιλιάνος τερματοφύλακας, ήταν από μόνο του, έτσι σαν να λέγαμε, κάποτε λέγαμε χορτοφάγος που δουλεύει σε γυράδικο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γελούσαμε. Βραζιλιάνος τερματοφύλακας. Χοντρός καρατέκα. Κι όμως πήγε λοιπόν, πήρε τον κορυφαίο τερματοφύλακα του κόσμου, τον αγόρασε τη Ρώμα, τον Μόσχο χρυσοπλήρωσε. Πήγε και πήρε τον κορυφαίο αμυντικό, τον κορυφαίο στόπερ του κόσμου, αυτόν τον Ολλανδό που δεν περνάει, όχι η μύγα, δεν περνάει ούτε η σκέψη σου ότι μπορεί να τον περάσει. Μόνο που τον βλέπεις. Μου θυμίζει τον Στίβεν Σιγκάλ με αυτή την κοτσίδα και το βλέμμα αυτό το παγερό. Λες φίλε, δεν έχεις καμιά ελπίδα. Πεθαίνεις εδώ. Θα περάσει ή η μπάλα ή ο παίκτης και οι δύο μαζί ποτέ. Βουνό. Υποψήφιος για τη χρυσή μπάλα του χρόνου. Δεν ξέρω πότε είναι η τελευταία φορά που βγήκε ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου αμυντικός. Μπορεί να ήταν ο Μπαρέζι, ο Μαλτίνι, δεν ξέρω. Αν είχε πάρει κιόλας. Πουλάει τον Κουτίνι, ο οποίος έρνεται όλη τη χρονιά στην Μπαρτσελόνα. Με τα λεφτά λοιπόν πάει, μπραφ, τα ρίχνει και παίρνει αυτές τις δύο κολόνες. Ο Φαντάικ ήταν ήδη εκεί. Πήγε και πήρε τον Άλισον Μπέκερ. Και έτσι φτιάχνει αυτή την ομάδα. Για όλους εμάς που λατρεύουμε τη Λίβερπουλ από την εποχή του Κένι Ντάλγκλις, του Τζον Μπάρνς, του Μπρους Γκρόμπελαρ, του Άλαν Χάντζεν, εμείς που λατρεύουμε την Λίβερπουλ από την εποχή του Μπέρτσλεϊ, από εκείνη την εποχή
την ωραία, μόνο χαρά μπορούμε να νιώσουμε. Το θέμα είναι, λέει ο Φραγκαντώνης, ότι δεν είδαμε, μισό λεπτό, είναι λέει ότι δεν είδαμε ποτέ αν η κοπέλα που πούκαρε στο γήπεδο το έκανε από θέση offside. Γιατί να μην γίνει χρήση VAR για να δούμε τα βάρδουλα από κάθε οπτική γωνία. Ντροπή και έσχος, καλά τα λένε στη Χάρτινη, να φύγει ο Περέιρα. Ρε τι γίνεται. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Χαρά ανίποτη στον κόσμο για το χθεσινό αποτέλεσμα. Ξεκάθαρο. Όταν, το ξαναλέω, όταν θέλει η οικογένεια, όταν θέλει ο οργανισμός ΠΑΟΚ, κάνει αυτό που έκανε χθες. Ξεκάθαρο. Είναι πάρα πολύ εκοφαντική η νίκη του Κωνσταντίνου Ζέρβα και ο κόσμος το χάρηκε σαν έναν επιπλέον τίτλο, σαν μια ακόμα νίκη δική του. Γιατί κινητοποιήθηκε όλος ο οργανισμός που την πρώτη Κυριακή λίγο κάποιοι τον ορφανό, λίγο κάποιοι δεν πήγαν, λίγο αυτό, λίγο εκεί. Δεν είχαν καταλάβει προφανώς τι διακυβεύεται. Γι' αυτό και κινητοποιήθηκε όλος ο οργανισμός την προηγούμενη εβδομάδα για να καταλάβουμε ότι εντάξει, δεν μας έχει κάνει κάτι ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά αυτός νιώθει, καταλαβαίνει, γνωρίζει αυτό που αγαπάμε, το έχει στο πετσί του και θα κάνει τα πάντα, όπως είπε, να κόψει την κορδέλα στη Νέα Τούμπα. Όσο για τον κύριο Ταχιάο, που είπε ότι δεν γουστάρω, και μάλιστα με αυτό το λεξιλόγιο, δεν γουστάρω να υπηρετώ μία ομάδα, δεν θα χρειαστεί να το κάνετε, κύριε Ταχιάο. Σας βγάλαμε και από τη δύσκολη θέση. Θα κληθεί να το κάνει ένας άλλος άνθρωπος, σοβαρότατος, ακόμα και στις δηλώσεις του, και όχι να υπηρετήσει μία ομάδα, να υπηρετήσει μία πόλη, ένα λαό, το λαό της Θεσσαλονίκης, και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Αυτά έχουμε να πούμε. Χορηγούς δεν είπαμε. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, σήμερα δίνουμε μία καταπληκτική καφετιέρα, πήγα να πω καφετέρια, αλλά είναι λίγο μακριά ακόμα η μέρα που θα δίνουμε μία καφετέρια, αλλά λέω δίνουμε μία καφετιέρα τάσιμο της Boss, καταπληκτικό μαραφέτη, με το οποίο μπορείτε να φτιάξετε κάθε είδους καφέ και καπουτσίνο και εσπρέσο και νες και τα λοιπά και τα πάντα όλα και σοκολάτα και ένα φανταστικό εργαλείο με τα μηνύματα μόνο του Διόρου. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Να πω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι αυτή η εταιρεία, το τεράστιο αυτό όνομα που μας δίνει τη δυνατότητα να κληρώνουμε τέτοια δώρα, και στα γενέθλιά μας τη Δευτέρα, σε μια εβδομάδα από σήμερα, στον Όμιλο, μετά το Μακεδονία Παλάς δεξιά, δίπλα στην παραλία, απέναντι από το προπό του Κούδα, πίσω από τον Γκέτε, να το διευκρινίσουμε εκεί που είναι τα αστιοπλοϊκά, ο αστιοπλοϊκός Όμιλος, το μαγαζί που λέει Όμιλος μπροστά, η μπλε, η πινακίδα, εκεί θα κληρώσουμε και ένα καταπληκτικό δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και την Bosch, ένα κλιματιστικό 500 ευρώ και η αξία του. Εννιάρη, τελευταία λέξη τεχνολογίας, ένα καταπληκτικό και μεγάλο δώρο από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης και την Bosch. Να θυμίσω, χορηγή πρώτης ώρας, το Αιγαίον, δικητήριο 214.000, ωραιόκαστρο 69-56-66, δεν θα βρείτε πουθενά αλλού τόσο ωραία θαλασσινά, τόσο φρέσκο ψάρι, μοσχοβοριστά, όλα. Σας τα καθαρίζει και από λέπια και από εντόστια και έρχεται στο σπίτι την Τηλιβεριά. Υπέροχα μαγαζιά και Κυριακή ανοιχτά. Έχει και χώρο εκεί, εστιατορίο που μπορεί να καθίσετε να τα απολαύσετε εκεί. Δεν ξεχνάτε, Αρτοζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, με το νούμερο 1 παγωτό στην πόλη, με γεύσεις βυσσινοσοκολάτα, καϊμάκια αγριοκέρασο, νουαζέτα, American cookies, νάνα μέλια, μπανόφι και διάφορες άλλες καταπληκτικές και υπέροχες γεύσεις ζαλίζουν τον εγκέφαλο. Καραολού και Δημητρίου 237 και 163 και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΕΔ. Και φυσικά δεν λησμονείται, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, αυτό είναι το σχολείο που θα εξασφαλίσει το πιο σίγουρο, το πιο υπέροχο μέλλον για τα παιδιά σας. Αυτοί γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν, γνωρίζουν ξεκάθαρα το πώς πρέπει να προσέξουν τα παιδιά σας και μάλιστα να αναφέρω ότι Τετάρτη 12 Ιουνίου 5 με 6
πάρτε το παιδί σας, κάντε μια βόλτα να δείτε πώς γίνονται τα προπαρασκευαστικά τμήματα για τις αγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο της Γερμανικής Σχολής. Εκείνη την ημέρα το παιδί σας στις 5 και μετά θα έχει την ευκαιρία να δει πώς λειτουργεί το σχολείο. Ισχύει βέβαια για τα παιδιά που είναι στην 3η, 4η και 5η δημοτικού. Για παιδιά της 3ης και 4ης δεν απαιτούνται γνώσεις γερμανικός. Τα παιδιά που θα κατανεμηθούν σε ομάδες ανάλογα με την ηλικία τους και τις γνώσεις στα μαθήματα θα γίνουν δωρεάν. Ξαναλέω, θα το ξαναπούμε κιόλας βέβαια εκείνες τις μέρες, 12 Ιουνίου, Τετάρτη. Φυσικά δεν λησμονείται οπτικά Μανολόπουλος, κορυφαίος στο είδος του, κορυφαίος εδώ και πολλές γενιές, τρεις γενιές οπτικά, εκεί δίπλα στον Αγιώργη, στην Νεάπολη, τα πάντα όλα η οικογένεια Μανολόπουλου, θα δώσουμε και δώρο αυτήν την εβδομάδα κάποια στιγμή. Έτσι προχωράμε. Βγήκε όνομα, Μπρούνο Κώστα, αχ Κώστα Κώστα, 22 χρονών παίκτης Πόρτο, γράφουν και οι Πορτογάλοι, θα δούμε, χαφ. Δεν μπορεί παίκτης να είναι στην Πόρτο και να έχει και πολλές συμμετοχές και να μην είναι καλός. Αν έρθει και αυτός ματάκι χορταράκι, θα ξεκαθαρίσει πάρα πολύ σύντομα το θέμα με Σάκοφ και Κάνιας. Τι θα γίνει, αν θα μείνει ο ένας, αν θα μείνει ο άλλος, αν δεν θα μείνει κανένας. Δύσκολο να μείνουν και οι δύο, λέω εγώ. Και όλα αυτά, ενώ προχωράμε, δεν πέφτει με τίποτα. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Δεν μας πέφτει με τίποτα η διάθεση, η ενέργεια, το πάθος, η τρέλα. Και 10 Ιουνίου είμαστε στον Όμιλο. Με μπύρα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία έκανε μια καταπληκτική εκδήλωση στο Ολύμπιον η Χάινεκεν άλλου επίπεδου ευρωπαϊκού. Είδαμε εκεί τον τελικό. Καταπληκτικό αυτό που έστησαν εκεί οι άνθρωποι και μπράβο τους. Με μπύρα λοιπόν την πρώτη μπύρα δωρεάν από την Χάινεκεν. Με πίτσα υπέροχη για όλους από το Fresh Day στη Συνδίκα. 22 από το φίλο μου τον Τέλη τον Περγαμινέλη, θα έρθουν πίτσες, θα έχουμε γλυκά από το καταπληκτικό ζαχαροπλαστείο από το Manolias Fresh στη Νεάπολη που θα μας φέρει και κάκια, θα έχουμε μπλουζάκια από τη Λαδόκολα και από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη και τη βιοτεχνία του, θα έχουμε έναν ήχο και ένα στημένο τοπίο με τις προτζέκτορες, τα μικρόφωνα σούξου μούξου από την εταιρεία Angel και τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Καρυπίδη. Γενικά θα περάσουμε όμορφα και υπέροχα και αγαπησιάρικα. Πρόσκληση συγκεκριμένα δεν έχει για κανέναν, είστε όλοι καλεσμένοι. Ούτε υπάρχει εισιτήριο, ούτε υπάρχει καμία επιβάρυνση για εσάς, όπως θέλαμε να γίνει σωστά. Αυτά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι. Όλα, ΠΑΟΚ, όλα. Έτσι απλά. Κληρώνουμε σήμερα μια καταπληκτική καφετιέρα τάσιμο από την Bosch. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, μην ξεχνάτε, νούμερο 1 πρατήριο στην πόλη, BP, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, η οικογένεια Χατζόπουλου έχει το κορυφαίο αέριο, υγραέριο, το πιο καθαρό αέριο και ό,τι γράφει το κοντέρ, αυτό πραγματικά σας βάζει, θα το καταλάβετε στο αυτοκίνητό σας. Βγαίνοντας για Χαλκιδική αριστερά, επιστρέφοντας από Χαλκιδική δεξιά, μπροστά στο κτίριο της Ελλάς Σέρβις, BP πρατήριο και δεν ξεχνάτε βέβαια 2310 474312 για το νούμερο 1 συνεργείο στην πόλη, Ελλάς Auto Service. Εδώ και πολλά χρόνια η οικογένεια Χατζόπουλου γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για το αυτοκίνητό σας, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Πάμε να μιλήσετε εσείς 2310-287-888. 10 Ιουνίου ανταμώνουμε στον Όμιλο σε μια εβδομάδα από σήμερα για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια αθλητηρίων. 5.000 εκπομπές, 10.000 ώρες τα πρωινά στον αέρα. Καλημέρα σας! Ναι! Ναι, καλημέρα σας! Γεια σας! Γεια σου Κωστή, ζουμουσού! Αδερφέ μου, ζουμουσού, αδερφέ γεια μου! Γεια φίλε! Αγόρι μου! Με γεια το κυπελάκι μας! Με γεια το κυπελάκι μας! Είναι και... αμαρτωλός Κωστή, γιατί? Είσαι αμαρτωλός! Δεν με θέλεις πια! Για πες! Είχα ένα ωραίο ποσό. Ναι. Και φοβήθηκα να πάω να το δώσω όλο στη Λιβερπουλάρα. Εντάξει. Φίλε, δίκαια. Αν και σου λέω, το χέρι. Λες, είναι πολύ αυστηρό. Ναι, με χτυπάει μπαλακή, αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι θέλει να βάλει. Βέβαια, το έχει το χέρι απλωμένο, σαν να χαιρετάει στο ποτάμι απέναντι την Γκόλφο, να πούμε.
Okay. Συνολικά η Λίβερπουλ άξιζε με αυτά που έκανε, ειδικά με την Μπαρτσελόνα, φίλε. Και η Τότεναμ δεν έδειξε πράγματα. Αυτοκτόνησε. Θεωρώ ότι βάζει τον Κέιν αντί για τον Λούκας. Είναι δώρο αυτό που κάνει ο Ποτσετίνο. Εντάξει. Κουστή μου, κάτι άλλο. Ναι. Έχω μια σκαφάρα. Σκάφη για να πλύνουμε ρούχα? Όχι. Για να επιπλέουμε στη θάλασσα. Γιότ! Όπως έσπερ. Αν εγώ έχω και κόρη, μπορώ να πάρω και το κόριτ ή μόνο το γιότ? Για πες. Ό,τι θες εσύ, ό,τι θες. Μια σκαφάρα λοιπόν, ναι, βεβαίως, για πες. Να κάναμε μια αυτή τη βόλτα που έλεγες. Για να κάνουμε μπροστά στον όμιλο βαρκάδα, φίλε. Το έλεγες. Ναι, το έλεγα. Θέλω να σε βοηθήσω να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Αγόρι μου. Όχι, ανάγκη δεν το έχεις. Φίλε, θα πάμε στον πάτο, θα γραφτεί Τιτανικός 2019. Ανεβούμε όλοι επάνω. Αγοράκι μου. Πάνω από 160 άτομα. Δεν ξέρω καν, φίλε. Με ρωτάνε όλοι πόσα άτομα θα είναι. Λέω από 50 μέχρι δεν ξέρω. Πού να ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα... να πούμε εκεί είμαστε στο 150 άρι φορά. Δεν το ξέρω, φίλε. Δεν το ξέρω πόσο κόσμο. Όταν σε μια αιμοδοσία έρχονται 200 άνθρωποι, μήνα Ιούλιο, ξέρω εγώ. Είναι απροσδιόριστο. Δεν... ούτε σημαίνει ότι όλοι όσοι μας ακούνε θα έρθουν. Εννοείται, ναι. Επίσης μπορεί να έρθουν άνθρωποι που δεν έχουν έρθει ποτέ σε μια αιμοδοσία ή που δεν έχουν έρθει ποτέ σε, ας πούμε, στο Ρίτζες για να κάνουμε εκδήλωση για το ΜΠΑΟΚ. Δεν το ξέρεις αυτό. Θα δούμε. Α, Δευτέρα βράδυ. Ούτε έχουμε κανένα άγχος να κόψουμε εισιτήρια γιατί θα μπούμε μέσα. Ή... δεν είναι κανένα, τίποτα. Είναι αγαπησιάρικη, είναι ζουμουσού γιορτή. Φλούρε, φίλε. Φλού σου λέω, αφού πάω ζουμουσού. Τέλος. Φιλιά πολλά! Φιλιά σκαφάτου! Άμα θες, ναι. Πες μου να... αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι γερός. Μου. Φιλιά πολλά, αδερφέ μου. Να έχουμε. Να είσαι γερός, σε ευχαριστώ. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Έλα Κωνστάρη, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, αγόρι μου. Καλώς. Εσύ σουτάρεις με το Ζερβό ή με το άλλο? Με το Ζερβό. Με το Ζερβό, έτσι. Ακριβώς. Λευτέρης Ζέρβας, λοιπόν, μεγάλος βιολίστης. Δεν, να πω λίγο πρώτα καλή εβδομάδα σε όλα τα ζωμουσάκια. Γιατί να μην πεις, φίλε. Για ποιο λόγο να μην πεις. Και δυνατή να είμαστε όλοι. Μπράβο. Βεβαίως. Τώρα για τους κλαριτζίδες θα λέγαμε. Τους βιολιτζίδες. Για τους βιολιτζίδες. Ναι. Δεν ξέρω άμα είπες και τον Οικονομίδη. Όχι. Δεν είπα. Δεν τον είπες. Ναι, σπουδαίος. Σπουδαίος. Ανέφερα 4-5 τώρα. Είπα κόρο, ναι, είπα κασιά, κουκουλάρι, είπα γκουλατζί. Ναι, 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 ναι. Είναι καλά τώρα λέμε. Είπα 4-5. Έχει ένα καλό τραγούδι, παργιανό, με τσαμπούνα. Αυτό να του το χαρίσουμε, ας πούμε, σε ορισμένες. Περικοκλάδα θα γεννώ. Άστο, θα το βάλουμε άλλη φορά. Μόνο που βάζεις σε μία λέξη τη λέξη σε ένα στίχο μέσα. Περικοκλάδα θα γεννώ, όχι θα γίνω. Θα γεννώ. Και θα σε περικυκλώσω που λέμε αυτό στο περικοκλάδα θα γεννώ. Χρήστος Κιώσης, ναι. Ο μάγος των τεξ, κυρίες και κύριοι. Βάλτο να πούμε, έχει ωραίο παπόδι. Κιολί μέσα, άστο. Περικοκλάδα, ναι, θα γεννώ, ακούς Κιώση. Περικοκλάδα θα γεννώ, ναι, ακούει. Κυρία Κατερίνα Σπανού το λέει, κάτσε, όχι από, Κυριακή Σπανού, όχι από πονάνε. Κάτσε, περίμενε. Κυριακή Σπανού ή Κατερίνα Σπανού, έχει σημασία. Κυριακή. Πάντως του Σπανού είναι σίγουρα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ναι. Είναι κάτι μυστήρια συγκροτήματα τότε, τώρα, τα οποία πειράζουν τα τραγούδια. Δηλαδή εμείς... το ακούει, ας πούμε, ο Γκαϊταγής στη Θράκη και λέει κάτσε τώρα να αυτοπυροβολήσει. Άκου. Ναι, βάλτε μπρος, ρε φίλε. Και δεν πειράζουμε ποτέ κανέναν, δηλαδή ειδικά το τραγούδι, δεν πάμε να του πούμε πώς είσαι έτσι, γιατί είσαι έτσι ένα τραγούδι, τι μούτρα είναι αυτά. Μεγάλο όργανο η τσαμπούνα, φίλε. Σαμπούνα, για σπάσιμο είναι σαμπούνα. Λοιπόν, φιλαράκι, όποιος θα βάζει με τον κόσμο το ΠΑΟΚ θα έχει αυτά τα αποτελέσματα. Άμα προκαλείς 1, 2, 3, αυτά θα έχεις. Προκλήθηκε όχι μία φορά μόνο. Πολλές φορές. Εντάξει. Ναι, είχε την τακτική του άνθρωπος, γιατί αποκλείεται να το κάνει τυχαία. Αλλά τα αποτελέσματα. Όχι, νόμιζε ότι θα τον ψηφίσει όλος ο υπόλοιπος κόσμος που δεν είναι ΠΑΟΚ. 67, ναι, ναι. Φίλε! Ξέρεις σημαίνει 67? Τελείωσε. Απλά. Εγώ να συμποκατρεκώ στα σοβαρά του. Ούτε έχουμε τίποτα προσωπικό τώρα με τον άνθρωπο, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον γνωρίζομαι. Κωστάκι, με κανένα. Δεν θα ψηφίσω ποτέ υποψήφιο,
που βγαίνει και λέει: Είμαι περήφανος Μακεδόνας, Πόντιος, ξέρω εγώ το ένα. Γιατί ρε φίλε, οι άλλοι δεν είναι περήφανοι? Δηλαδή, αν εμείς οι Μακεδόνες, σαν και εμένα, χάναμε την πατρίδα μας και πηγαίναμε στον Πόντο, ήθελα να πει ο άλλος: Εγώ είμαι περήφανος που είμαι Πόντιος, όλοι που... Δηλαδή, οι άλλοι τι είναι? Ακριβώς. Αλλά εδώ υπήρξαν, πάρα πολλές φορές προκλήσεις. Ο κόσμος απάντησε. Αυτό. Ούτε αλαζόνες είμαστε, ούτε έχουμε καμιά έπαρση, ούτε καμία εκδικητικότητα. Όχι, ρε, στον μεγάλο ΠΑΟΚ, φίλε, στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, ευρύτερη, ό,τι και αν είναι αυτή, είτε είναι το ποδόσφαιρο, είτε είναι ο Ζέρβας χθες, δεν ταιριάζει νομίζω. Είμαστε ανώτεροι άνθρωποι, προχωράμε. Ούτε αυτός νομίζω, σαν άνθρωπος έτσι όπως τον έκοψα ρε παιδί μου και η συμπεριφορά του και όπως μου λένε άνθρωποι που τον γνωρίζουν, το παιδί, θα κάνει τη δουλειά, φίλε, ο άνθρωπος θα εργαστεί για όλους, όχι μόνο για τους ΠΑΟΚτσίδες, όχι μόνο για μας. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι εκατομμύρια, είναι σε όλες τις παρατάξεις, σε όλα και αριστερή και διάφορα. Δεν μπορείς απλά, δηλαδή, να το στοχοποιήσεις, είμαστε το ένα το άλλο. Κώστα, μετά από το χθεσινό, το οποίο ήταν πραγματικά ένα εκοφαντικό αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος σάρωσε, έτσι. Όπως μετά από αυτό, ο επόμενος που θα σκεφτεί να προκαλέσει, να υποτιμήσει, να προσβάλλει την οικογένεια ΠΑΟΚ, είτε τους ψηφοφόρους, θα το σκεφτεί, γιατί θα έχει δει τα αποτελέσματα. Φάνηκαν τα αποτελέσματα. Ότι αυτή η τακτική, και μετά την πρώτη Κυριακή, ακούσαμε μύρια όσα. Και διαβάσαμε. Ναι, ορίστε, ναι, ναι. Πού είστε, δεν ξέρω. Πού είστε, δεν είστε πουθενά, ναι, στο κέντρο. Έτσι, προφανώς χθες ήρθανε από τα Γιαννιτσά, να πούμε, και από το Κυλκής και ψήφισανε. Η επαρχία, πώς λένε. Η επαρχία ψήφισανε, βέβαια. Έτσι. Θα έλεγα κάτι για το Πατριαρχείο Γιαννιτσών, θα το πω την Τετάρτη. Το όχι, εγώ σήμερα θα το πω. Ότι έκαναν μια φανταστική γιορτή την Παρασκευή. Ναι. Έτσι, το πάλεψα για να πάω, αλλά είχα βαρύ babysitting. Λοιπόν, ήταν εκεί ο Μάξ Γκαγκάτση, ήταν εκεί τα κύπελα. Πολύ αγαπησιάρικη γιορτή, πολύ με πολύ κόσμο. Παιδιά, ναι. Μπράβο τους, συγχαρητήρια στο Πατριαρχείο. Όχι, είχα κάτι μανούρες στη γραφείο με κάτι. Αύριο, θα μου τα πεις αύριο. Μόνο στις Μυκόνο, να πούμε. Πάντως τα γελάδια χάλασαν την παραλία εκεί στο αυτό, λέει. Στην Μύκονο. Θα τα πούμε και αύριο. Είχαν κάτι γελάδια να πούμε και κάτι. Φιλιά, γεια σου. Άντε, Κώστα. Λέμε, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σα, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Γιώργο! Ποιο πας να ξεγελάσεις, αφού σε κόβω από το βλέμμα, σε καταλαβαίνω. Όχι καθόλου, δεν πάει ώρα σου, αντίμονο. Να ξέρεις... Δεν μας είπες τι ώρα το πρωί, θα έρθουμε τη Δευτέρα... 9... Όχι, όχι, 9 η ώρα το βράδυ, σωστά, την ώρα δεν έχω πει. Τι πρωί θα κάνουμε εκπομπή. Μετά τις 9 το βράδυ, μετά τις 9. Έχεις δίκιο, εγώ φταίω. Ένα μυαλό είναι μέρα νύχτα, λυπηθείτε τον παραγωγό. Καθόλου. Λοιπόν. Τα χθεσινά αποτελέσματα, μάλλον το χθεσινό αποτέλεσμα στη Θεσσαλονίκη, ήταν και ένα μήνυμα προς την αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως, αυτός επέλεξε να κατεβάσει. Για να καταλάβει τι εστί πάω και ποια είναι η δύναμη του λαού του πάω. Ακριβώς. Που και, ο Ζέρβας από αυτή την παράταξη προέρχεται, έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι ψήφισε ο κόσμος έναν κουκουέ, ξέρω εγώ, ή κοινάλι, οτιδήποτε. Όχι, προσθέω. Διότι να καταλάβω. Αλλά δεν τον απασχόλησε όμως τον κόσμο από πού προέρχεται, γιατί ψήφισε έναν άνθρωπο για συγκεκριμένους λόγους. Ακριβώς. Για συγκεκριμένους λόγους, ναι. Όταν βγαίνεις εσύ γύρω και δεν μιλάς να δώσεις συγχαρητήρια σε μια ομάδα η οποία έφερε δύο τίτλους στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και σε πειράζουν οι σημαίες. Δηλαδή, okay, εντάξει. Και είπε ο Μπουτάρης, που ο Μπουτάρης είναι αριανός άρρωστος, έτσι. Το ξέρω. Που δεν τον γουστάρω μία, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι προσωπικό τελείως. Δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά λέω, απέναντι σε αυτό το ζήτημα, ήταν πολύ εντάξει ο Μπουτάρης στο θέμα της σημαίας. Και είπε ότι ο ΠΑΟΚ δοξάζει αυτή τη στιγμή την πόλη. Εκπροσωπεί την πόλη. Πήγε κόντρα σε ένα κατεστημένο πολλών ετών. Πήρε το πρωτάθλημα. Οι σημαίες εκεί, αν το έκανε ο Άρης αυτό το πράγμα, ή ο Ηρακλής, φαντάζομαι το ίδιο πράγμα θα έκανε. Ακριβώς το ίδιο θα έκανε. Λοιπόν. Και κόντρα στα πιστεύω του ο Μπουτάρης. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, και ο κάθε Δήμος, όταν μια ομάδα της πόλης κατακτάει έναν τίτλο, να δώσει συγχαρητήρια. Ασχέτως τι χρώματος είναι. Αλλά το ίδιο γίνεται στο Μόναχο. Παίρνει η Μπάγκεν πρωτάθλημα, έτσι, σημεοστολίζεται όλο το δημαρχείο, όλη η πόλη. Αν το πάρει, σημαίνει δηλαδή 1860 Μόναχο θα πρέπει να.
γκρινιάξει. Να τα ίδια. Εντάξει. Εγώ φόρησα την μπλούζα της Champion, το καπελάκι της Champion και πήγα και ψήφισα και με κοιτούσανε. Μου λέει γυναίκα μη σοβαρά, θέλω να έχω τίποτα αντιρρήσει, μπήκανες ψήγω και φύγει, θα γίνονταν λέω, το σώσε. Πήγα δεύτερος, σου λέω μόνο ένα περιστατικό, στη Μαλακοπή, στο 105, σχολείο και στο πατρικό μου, μπαίνω μέσα, είναι ένας κύριος πριν από μένα, ο οποίος ανοίγει το παραβάν και λέει, συγγνώμη, το χαρτί λέει που λέει απέναντι χωρίς σταύρο, τι εννοείται? Όχι χωρίς σταύρο κύριε λέει, χωρίς σταυρό. Α, ναι, πω, συγγνώμη, λοιπόν, όχι ρε παιδιά, λέει. Δηλαδή σου λέει, ποιος μου λέει ότι να μην ψηφίσω έναν σταύρο? Ποιο σταύρο εννοείται, λέει ρε παιδιά, λέει. Τι σημαίνει, λέει, χωρίς σταύρο? Χωρίς σταυρό είναι, κύριε, λέει. Ναι, με κεφαλαία γράμματα, λέει η γραμματεία, λέω, δεν γίνονται αυτά πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, χωρίς σταύρο. Πότε είναι αυτό να πάρω το μπλουζάκι? Το μπλουζάκι, τι μπλουζάκι έχει κερδίσει? Κύπρος. Κύπρος, και δεν τα πήρα ακόμα αυτά. Πρέπει να πάω. Θα πάω. Έγινε. Δεν ξέρω, θα μου τα στείλει σήμερα, θα μιλήσω με Ελευθεριάδη, αν θα πάω από το Ρετούς, από την Αγγλική. Εννοείται. Ανακοίνωση! Ανακοίνωση! Γεια σου Γιώργο! Φιλιά! Κάτσε με 16 καφέ. Κάτσε, yeah. Κάτσε να σε βάλω για την καφετιέρα. Περίμενε! Περιμένω! Ναι. Γεια σου Γιώργο! Να είσαι καλά, φιλιά. Ευχαριστώ, γεια. Yeah. Πάμε παρακατώ, καλημέρα σας. 2310-287-888. Καφετιέρα, τάσιμο, Bosch και ηλεκτρονέτ. Δωράκλα δίνουμε. Η Bosch που θα δώσει υπερατού δώρο 500 πλάς ευρώ. Κλιματιστικό 9 θα κληρώσουμε το βράδυ του πάρτι, του γενέθλιου πάρτι στον Όμιλο. Σε μία εβδομάδα από σήμερα, στις 10 Ιουνίου, μετά τις 9, έρχεστε στον Όμιλο και ανταμώνουμε και κοιτιόμαστε στα μάτια. Σφίχτα, αγκαλιαζόμαστε και λέμε ζούμου σου. Καλημέρα σας! Έλα ρε για την καλημέρα. Καλώς το Λεβέντη! Καλώς την τιμημένη Βαλανιδωράκη! Άρχισε την προηγούμενη φορά, τέλος πάντων θέλω να ξεκινήσω την εβδομάδα κάπως ευχάριστα. Συγχαρητήρια στο φίλο μας τον Ζέρβα τον Κώστα. Θέλω να εξηγήσω στους βορειολαδίτες Θεσσαλονίκης βέβαια ότι όποιος τα βάλε με τον ΠΑΟΚ παίρνει αυτό που του ταιριάζει, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια επίση στον Τζιζι Κώστα. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε άτομα πάνω τα οποία δεν θα κολλησιεργήσουν πιστεύω τις διαδικασίες για το γήπεδο. Οπότε έχουμε μια εύνοια, μπορώ να το πω, ως προς τις κινήσεις και τίποτε παραπάνω. Θα πρέπει, υπάρχει μια μικρή παράμετρος. Επειδή φρόντισε ο Τσίπρας και αυτό να το αλλάξει, την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν την έχει ο Ζέρβας. Επειδή, βέβαια, πάει με το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής των εκλογών. Άρα θα πρέπει να έχει μαζί του και τους υπόλοιπους, ας πούμε του Ψωμιάδη, ξέρω εγώ, του Βούγια, του Λεκάκη, τους υπόλοιπους να έχει μαζί του για να μπορεί να περνάει στο Συμβούλιο αυτά που θέλει. Νομίζω ότι έχει, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, ότι ο Ταχιάος θα έχει παραπάνω μόνος του από την πρώτη Κυριακή. Είναι το νέο σύστημα τώρα. Παλιά αυτός που κέρδιζε ο Δήμαρχος, την δεύτερη Κυριακή είχε και ένα μπόνους για να μπορεί να έχει και την πλειοψηφία. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες. Θα τα βρούνε μεταξύ τους. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί αναλυτές. Σχολιάσαμε επιφανειακά αυτό το οποίο έγινε, που είναι πολύ σημαντική απάντηση, Βασίλη. Έτσι, μπράβο. Αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι η απάντηση δόθηκε από το λαό του ΠΑΟΚ και ποιοι είμαστε εμείς, αν είμαστε μια πόλη, μια ομάδα. Το 37% όχι, γιατί ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν υπάρχει πουθενά ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Και ότι το κέντρο είναι. Εντάξει, είδαμε τι έγινε χθες. Που και πάλι δεν πήγε όλος ο κόσμος, έτσι, να ξέρεις. Εγώ προκαλούσα εδώ στη Βαλανιδωράκη Κωστή μου, προκαλούσα όλους ότι να ρε ο ΠΑΟΚ ποιος είναι, τους έλεγα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω για τη δεύτερη μου αγάπη μετά τον ΠΑΟΚ. Έλα ρε Λιβερπουλάρα! Έλα ρε Λιβερπουλάρα! Λοιπόν, θέλω να εκτιμήσω στους παλιούς και να μαθαίνουν οι νεότεροι. 1977, Λίβερπουλ Κλάντμπαχ 3-1. Λοιπόν, 1978, Liverpool Brest 1-0. 1981, Παρίσι, Liverpool Real Madrid 1-0. 1984, Liverpool Roma, στη Ρώμη βέβαια πάντα, 4-2 στα πέναλτι, 1-1 ο κανονικός αγώνας. Και Liverpool Milan 3-2 στα πέναλτι. Το τρελό το μάτς στην Κωνσταντινούπολη. Θέλω να πω όμως ότι αυτό το πράγμα που έκανε η Λίβερπουλ το χρωστά αποκλειστικά ακουθήμου στον τερματοφύλακα, γιατί πέρσι μας έβγαλε την ψυχή ο άλλος, ενώ εφέτος έκανε 8 αποκρούσεις και τις τότε ένα μία. Κωστίμου, οι μεγάλες ομάδες πάντα χτίζονται από τον τερματοφύλακα. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ, όπως πολύ ωραία εισαδεχτεί, έχει τερματοφυλακάρα τον Πασχαλάκη και κάποτε έτσι. Αν έχουμε τερματοφύλακα συνεχόμενης διάρκειας... Έτσι! Έτσι, έτσι. Έρχονται, λοιπόν, έρχονται, ναι.
ωραίες και μεγάλες στιγμές. Όλα τώρα έχουν ξεκινήσει. Με αυτό το double δεν τελείωσε τίποτα. Όλα τώρα αρχίζουν. Ετοιμαστείτε. Κάτι έγραψε ο Σαβίδης. Ό,τι ζητήσει ο Λουτσέσκου θα γίνει. Εγώ ηρεμόμουτο που το βλέπω αυτό. Τέλος. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Θα ζήσουμε ωραία πράγματα. Ποιος είπε, Κωστή μου, ότι αν πρέπει να μείνει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ 100 χρόνια πρέπει να είναι ο Σαβίδης, ποιος το είπε, Βαρέλα? Το είπε, φίλε, ο Βαρέλα. Αφήστε με εμένα εγώ. Εντάξει, έμεινα εγώ. Λέω, θα μείνω άλλα 3 χρόνια. Ο Σαβίδης λέει να μείνει 100 χρόνια. Είναι ο μόνος αναντικατάστατος. Αυτός και ο λαός, φίλε. Μάλλον να το πω αλλιώς με άλλη σειρά. Ο λαός και ο Ιβάν. Μπράβο. Αυτό. Μπράβο, γεια σου, Βασίλη μου. Σε φιλώ. Γεια. Πάμε παρακάτω. Ζου μου σου. Ο όμιλος είναι. Σου απαντάω, Χριστίνα μου, μετά το Μακεδονία Παλάς, δεξιά. Ένα μαγαζί, δύο μαγαζιά είναι. Το Σιέλ και ο Όμιλος. Θα δείτε ο Όμιλος μπροστά, στην πλευρά που είναι η θάλασσα. Μπροστά στο κύμα, ελπίζω να μην κάνει καμιά μπόρα σαν εχθές που έριξε να πούμε κάτι χαλάζια σαν μήλα το μεσημέρι. Μπήκα, είδα τον καιρό. Καλό καιρό θα μας κάνει. Αλλιώς έχει και κλειστό χώρο. Εκεί θα τα μόσουμε. Πάμε γραμμές! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Τι κάνετε, είστε καλά. Γεια σου, Παναγιώτη! Λοιπόν, όταν θα έχεις απορίες, θα με παίρνεις κατηδίαν να σε ενημερώνω για όλα τα πράγματα. Βεβαίως, δεν το σκέφτηκες. Λοιπόν, είναι αλήθεια. Έχεις κάποιες απορίες αν είναι Βραζιλιάνος. Δεν είναι Βραζιλιάνος. Αν είναι? Ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ. Ο Άλισον Μπέκερ. Πόντιος. Παλιότερα όταν Άλισον. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας γελούσαν. Ποιος σε επιβεβαιώνει, δεν έκανε τεστ DNA? Όχι, και σωστό γι' αυτό. Είναι άσε που το Άλισον δεν παραπέμπει Πόντιο. Λοιπόν, άσε. Άκου λίγο, θα ακούσει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι πρώτος ξάδερφος του Πασχαλάκη. Άμα του... Ξηρείς το μουσί, ναι, του βάψεις το μαλλί. Άμα ξηρείς το μουσί, δηλαδή βγάζεις το μουσί, το ζωγραφίσεις, θα δεις που είναι, ας πούμε, σχεδόν ίδιοι. Μη σε πω ότι έκανε καμιά κουτσικέλα ο μπαμπάς του Πασχαλάκη προς τα εκεί κάτω, να πούμε. Άμα ήταν ναυτικός, λέω τώρα εγώ. Συμφωνούμε να είναι ένας ο Πασχαλάκης και ο άλλος ο Χριστουγεννάκης. Μπορεί και αυτό. Και πρώτα. Τον ένα τον έπιασε Πάσχα, τον άλλο Χριστούγεννα. Ο που φοράει την ίδια φανέλα με τον Πασχαλάκη και... δεν τρώει γκολ ποτέ. Ξεκάθαρο είναι αυτό που λες. Άμπρα. Οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά. Το έχουμε πει επανειλημμένα. Μην επαναλαμβανόμαστε και γινόμαστε γραφικοί, ας πούμε. Όπως μερικούς. Που λέγανε ότι δεν υπάρχει στο κέντρο Παοξής. Ναι, κανένας. Μάλλον ήρθε η επαρχία και ψήφισε χθες. Ναι. Κάτι okay. Φίλοι μου από την Καστοριά κατέβηκανε. Ναι. Και από εκεί μακριά. Ετεροδημότες. Okay. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά. Ξέρουμε εμείς τη δύναμη μας και αυτό μας φτάνει. Δεν χρειάζεται να την ξέρει κανένας άλλος. Και ούτε έχουμε να αποδείξουμε σε κανέναν. Για να προκαλεί και να δέχεται αυτό που πρέπει να δεχτεί. Ακριβώς. Γιατί άμα ξέρουν τόσο πόσο δυνατός είσαι, δεν σε προκαλεί κανένας και δεν έχει τη χαρά να δεχτεί τη δύναμη του ΠΑΟΚ, όπως και να εκφραστεί αυτή. Χωρίς βία, πάντοτε. Χωρίς βία, χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση. Χωρίς ψήλωμα κανένα. Κανένα απολύτως. Όπως κάθεσαι στην καρέκλα σου και όπως απαντάς σε μια ερώτηση που σε κάνουνε τι θα φας το μεσημέρι. Ακριβώς. Και όπως είδατε και ο ίδιος ο Ζέρβας, εμένα με συγκίνησε ένα πράγμα, η αναφορά στον πατέρα του, και εκεί κόπηκε η φωνή του αν ακούσατε. Έτσι, ξέρουμε τι είναι ο πατέρας του και τι έχει κάνει για τον ΠΑΟΚ ο πατέρας του. Λοιπόν, χωρίς φανφάρες. Χθες τον είδα για πρώτη φορά. Χθες, ειλικρινά στην τηλεόραση, τον είδα πρώτη φορά αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Δεν ήξερα καν ποιος είναι. Ναι. Δεν το ήξερα το παιδί καθόλου τίποτα. Και λένε, ας πούμε ότι έχει αυτό και ο παπάς του ήταν αυτός και έχει ένα ιστορικό που είναι ΠΑΟΚΣΙΣ ο άνθρωπος. Εντάξει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τι να κάνουμε. Αυτό στη δικιά μας βλακεία. Τι να κάνουμε. Πριν φύγεις, σου λέω ένα πράγμα. Ο Μπέκερ έχει το 13 στη φανέλα, ο Πασχαλάκης το 31. Για να ξεχωρίσουν επειδή είναι ίδιοι. Μπράβο. Θα βρεις κι άλλες λεπτομέρειες. Γιατί τώρα σε τσίκλεισε. Γεια σου Πάνο. Φιλιά. Όχι, να σε πω κάτι. 4.85 για την κλήρωση. Περίμενε. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Και θέλω να σου πω. Ναι. Η Τούμπα είναι μικρή για τους αθλητήριους, να ξέρεις. Όχι. Δεν ξέρω το μαγαζί. Ένα άγχος έχω μόνο. Μην έρθουν πολλοί. Εγώ αυτό σου λέω. Τώρα τι κανόνισε. Μου λέει το παιδί στον όμιλο, Βαγγέλης. Λέει, πόσο περίπου. Λέω, δεν ξέρω. Μου λέει, έχεις άγχος.
μήπως έρθουν λίγοι. Έχω άγχος, μήπως έρθουν πολλοί, λέω, όχι λίγοι. Συνήθως λέει αυτοί που κάνουν εκδηλώσεις επειδή κόβουν εισιτήρια και τέτοια, έχουν άγχος, λέει, μήπως έρθουν λίγοι. Δεν πειράζει, λέω, αν έρθουν λίγοι δεν με πειράζει. Ας έρθουν 50, 60, 70, δεν με πειράζει. Τι θα γίνει αν έρθουν καμιά τρακοσαριά. 1150 θα πούμε, πέσω. Η μεγάλη Χάινεκεν, ο μεγάλος Λάζαρος, την Παρασκευή του είπα, ρε Λάζαρε, τι θα γίνει άμα θα έρθει κόσμος. Σου έχω, λέει, 650 μπύρες. Γυαλί πράσινη, όχι από χάρτινο, 650 μπουκάλια θα είναι εκεί, φίλε. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Λοιπόν, γεια σου, Παραγιώτη. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Έχει βάλει φωτογραφία φοβερή ο Βροχή ο Κουμπαγιώτης στο Βαρέλα να κυνηγάει τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος, κεφάλι δικό του, σώμα της κοπέλας που μπήκε μέσα για να διακόψει το τελικό του Champions League. Πάμε δύο τελευταίες γραμμές. Ναι, έπεσε, πέσαμε. Τελευταία, καλημέρα. Έλα. Και καλημέρα. Συγγνώμη που περιμένατε, κύριε Καραγιάννη. Έλα, έτσι ρε φίλε, με συγγνώμη θα με αποδεχτείς, είναι δυνατόν την ώρα. Σε παρακαλώ φίλε, I apologize. Κοντεύω να τον αφήσω, κοντεύω να αφήσω τον πελάτη και ακόμα δεν μιλήσαμε ρε φίλε. Τον πήρες τον πελάτη όμως την ώρα που εμένα έπαιρνες τηλέφωνο, άρα τον πιστώνομαι, σωστά? Εντάξει, ναι. Με τον πιστώνομαι, άρα θα ήμουν απίστονς. Στην αναμονή ήμουνα. Στην αναμονή βεβαίως. Βάλε με συγκλήρωση να μην το ξεχάσω μία. Για την καφετιέρα, ωραίος. Ναι. Πες λίγο ακούς. τα τρία τελευταία. 190. Τέλειος. Προχωράς. Βλέπω φιλαράκι τη Δευτέρα. Ναι. Να μην φτάνουν οι ίδιοι. Ναι. Είναι λίγες αυτές που ανέφερες. Μη με αγχώνετε ρε Μπεσκέδες. Μη με αγχώνετε ρε παλιόπαιδα. Άντε. Άλλες τόσες πες το να βάλεις. Άντε. Μη με αγχώνετε. Κανονίστε. Και με το που θα μπει ο Γιώργος, ναι. Άρχισαν όλοι μαζί, ο Γιώργος, καλώς ήρθες. Είστε αλήτες. Γεια σου Κάραγιαν, φιλιά. Μαέστρο διάλειμμα, άλλη μία δώσε, ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς την νεχώρα Κολομπάμπουε. Από το αμπάρι μέσα τελευταίος. Βρόχνα. Από το χαμπάρι, γιατί δεν πήρα χαμπάρι ότι είχε μία και περίμενε ακόμα. Όχι, πήρες χαμπάρι. Άλλοι δεν πήραν χαμπάρι από που τους ήρθε. Άλλοι. Μπράβο όμως στην επαρχία που ήρθε και ψήφισε, έτσι. Δηλαδή... Ήταν ετεροδημότες όπως είπες έτσι, Κωστή. Έτσι, όλοι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους opinion leaders και τους image makers του κύριου Ταχιάου. Τον Στέλλα, τον Μπασχάλη. Το Χρήστανθο, τον Τζαλτίδη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την πόλη. Μπράβο, καλά τα είπε. Είδες, φάνηκε στις προηγούμενες εκλογές ότι είναι κατακίτρινη η πόλη και τα αυτά. Θα του τα πεις μετά που θα έρθει, άμα θέλεις. Δεν τον είπαμε κάτι κακό. Είπαμε ότι το στόχο που θέλανε να βγει ο κύριος Τσιάου, τον πέτυχαν στο 100%. Βγήκε από το εθνικό κέντρο, βγήκε. Έξω, ήταν μέσα και βγήκε. Νομίζω ότι αν υπήρχε μια προσπάθεια, ένα βραβείο, πώς να κάνετε έναν άνθρωπο πιο αντιπαθή. Το πήραν όλοι μαζί, θα το πάρουν δηλαδή. Και πώς να συσπυρώσετε όλους τους αντίπαλους του να μην αφήσουν ούτε μία ψήφο χαμένη, έτσι. Εμείς θα τους δώσουμε λοιπόν μία συμβουλή, αν θέλουν την ακούν. Όταν θέλεις λοιπόν να αντιμετωπίσεις κάποιον εχθρό, πρέπει πρώτα να τον μάθεις τον εχθρό σου. Δεν έχετε ιδέα λοιπόν από τον ΠΑΟΚ. Όσο τον ΠΑΟΚΤΣΙ και τον ΠΑΟΚ ο Σύλλογο θα του πηγαίνετε κόντρα και θα τον προσβάλλετε και θα τον τζιτώνετε, θα σας ισοπεδώνει. Εγώ δεν θα ανησυχώ όσο γίνεται αυτό. Τον υπνοτισμό αυτό το είπαμε και για του χρόνου για το ποδοσφαιρικό, για την ποδοσφαιρική σεζόν, για τα πάντα. Όσο μας πιέζετε, συσπυρωνόμαστε. Δεν χωριζόμαστε σε χίλια κομμάτια όπως ήμασταν παλιά. Αυτό. Ειδικά αυτή τη στιγμή που η συσπήρωση του κόσμου του ΠΑΟΚ λόγω του Double είναι στο 1000%. Έτσι. Πήγατε να πάτε κόντρα στο ρεύμα. Λοιπόν, σας πήρε το ποτάμι και σας και τον κύριο Καμαρινό στον Εύωσμο Κορδελιό. Σωστά, γιατί να μην ξεχνάμε. Εκεί, και εκεί είχε γίνει μια τεράστια απάντηση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εγώ συνάντησα άτομα που είχαν πάνε 30 χρόνια να ψηφίσουν και πήγαν μόνο και μόνο. Για να μην γίνει αυτό, γιατί και εκείνος ο άνθρωπος είχε βάλει τεράστια εμπόδια στο hardball του ΠΑΟΚ και να μην παίξει στο Δήμο μας. Πληρώθηκε λοιπόν, αυτό. Ναι. Οτιδήποτε θα κάνετε, όχι βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μπει ένας άνθρωπος που θα καταστρέψει το Δήμο. Εμείς δεν θα κάνουμε για να κάνουμε επίδειξη δύναμης να πάμε να βάλουμε το Λίστερ Κονταβέλη. Όχι, δεν ψηφίσαμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άιντε ό,τι να είναι. Έτσι ψηφίστηκε ένας άνθρωπος που εκτός από το γήπεδο πιστεύουμε
ότι στην πόλη θα κάνει καλό. Δεν είναι το μυαλό μας. Ελπίζουμε να κάνει καλό, αν και για μένα έχει τη δυσκολότερη δουλειά που υπήρχε ποτέ σε δήμαρχο, γιατί με αυτό το σύστημα που ψήφισαν είναι μια βούρδα και μισή με 15 παρατάξεις εντός Δήμου, να πρέπει να βγάλεις με λίγους συμβούλους. Μακάρι να τη βρει. Σε αυτό το θέμα του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Από εκεί και πέρα, Κωστή μου, εντάχει, βάλε με στο τάξιμο την καφετιέρα. Γιατί είναι της εποχής τάξιμο, φίλε. Είναι πολιτική. Πες μου λίγο τα τρία τελευταία, Χρήστο. 6-7-9 και κάτι τελευταίο, Κωστή. Στην ΑΕΚ δουλεύουν με χρονοκαθυστέρηση, να ξέρεις. Πάντα τους παίρνει 2 με 3 μέρες για να ετοιμάσουν την προπαγάνδα τους. Σήμερα ασχολούνται με το πέναλτι που έδωσε ο Σκόμινα στο τελικό και λένε να φάνηκε ποιοι είναι οι κλέφτες και δεν είδε ο Γερμανός το ΒΑΡ, είδε το ΒΑΡ και είδατε τι έγινε. Δηλαδή ψάχνουν με ξένη τσουτσού και με ξένο πισινό να κάνουν βρωμοδουλειές. Τον εραστή. Εγώ θέλω να πω ότι γελάω για την προπαγάνδα αλλά και για τον τρόπο που παρουσιάζουν τον Μουτσινά από την Πορτογαλία. Λοιπόν, γιατί είναι ο Μουτσινάς από την Πορτογαλία, ο προπονητής, όπου πήγε σε Ισπανία και Γαλλία, τον έδιωξαν κλωτσιδών μέσα σε λίγες εβδομάδες, τον παρουσιάζουν σαν τον νέο Μουρίνιο, γελάει και το ποικιλόμορφο αμνοερήφιο που έχει μια αδυσκολία και δυστροπία και δυσκυλιότητα στο χιούμορ. Ένας ακόμη παρόμοιος καραφλός είχε έρθει, άμα θυμάσαι, Κωστή μου, ο Μωράης, και έφυγε μια νύχτα με φεγγάρι. Έτσι. Τίποτα. Εμείς τη δουλειά μας και παιδιά, εσείς όλοι οι εχθροί του ΠΑΟΚ, τη δουλειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας κρατάτε σε εγρήγορση. Σε εγρήγορση. Αυτό θέλουμε. Δεν πέφτει με τίποτα. Φιλιά. Με τίποτα. Γεια. Διάλειμμα. Θυμίζουμε. Πρώτη ώρα χορηγός ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης που δίνει σήμερα Bosch καφετιέρα τάσιμο. Αιγαίων, δικητήριο 214.000, ωραιόκαστρο 695666, η κορυφαία ψαραγορά, το κορυφαίο ιχθυοπολείο στην πόλη. Νικολαίδης Αχορπλαστία, Καραολί και Δημητρίου 237-163, πουθενά νοστιμότερο, πουθενά φρεσκότερο παγωτό και τούρτες και τα πάντα όλα. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 475-900, τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε, εγγραφές ξεκίνησαν για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, τα παιδιά να μάθουν άριστα τη γερμανική γλώσσα και να πάνε σε ένα σχολείο που τους εξασφαλίζει ένα λαμπρό και σίγουρο και ασφαλές μέλλον. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έτσι! Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη, σε κάθε επίπεδο, όπου χρειαστεί, ξεκάθαρα, στέλνουμε μηνύματα και στην Αθήνα και παντού. Περίμεναν, αλλά αυτό είναι που λέμε μένεις με την όρεξη. Μένεις με το μικρόφωνο στο χέρι να πω, όχι μην το αλλάζεις, μια χαρά ήταν πριν. Εννοώ το μικρόφωνο, άστο εκεί που ήταν. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πω μπαμ μπαμ, χορηγή δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα, 705-750, όποιος πήγε κλαίει πάνω από τα τραπεζομάντιλα όταν είναι να φύγει. Φυσικά, νούμερο 1 προορισμός για τέντα, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, εκπληκτικά πράγματα θα βρείτε εκεί, 25 χρόνια εμπειρία στην τέντα, Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011, αυτός γνωρίζει όσο κανένας η οικογένεια, μπαμπάς και γιος. Για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την φορεία, φοροπρόβλεψη 22-50-02. 25 χρόνια ο Γιώργος Μουτσιάνας και οι συνεργάτες του γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν για τα περιουσιολόγια, για τα αποθενέσεις, για τα χρέη σας, για τα δάνεια, για τα τερτύπια, τα νομικά, για τις τροπολογίες, για τον Ατάλο. Έναντι παλαιού δημαρχείου. Και βέβαια Κλιμάρτ και ο ΣΕΣ Κώστας 917-646, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα. VRV γνωρίζει όσο κανένας, γι' αυτό και έχει τοποθετήσει παντού στην πόλη, είτε σε μικρά σπίτια, είτε σε γραφεία, είτε σε εμπορικά κέντρα, το κλιματιστικό για μια ζωή. Daikin και όχι μόνο. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 10 Ιουνίου ανταμώνουμε εκεί γύρω στις 9 στον Όμιλο. Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητηρίων. Μετά από πολύ καιρό συναντιόμαστε εκτός από αιμοδοσία, εκτός από συλλογή ρούχων, εκτός από φιλανθρωπικό σκοπό. Εκτός από μάτς του ΠΑΟΚ στο Ρίτζεσι και στο Βεργίνα, συναντιόμαστε για να ανταμώσουμε στο κλείσιμο μιας μαγικής, μιας ονειρεμένης χρονιάς με double, με αίτο πρωτάθλημα. Ακόμα και το χθεσινό έδωσε τεράστια χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ό,τι και να πιστεύει κανένας, από όποια παράταξη και αν προέρχεται. Έτσι, αυτά είναι ξεκάθαρα, το καταλαβαίνετε νομίζω. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σε ρέω.
Κωστή. Ναι. Καταρχήν συγχαρητήρια στο λαό της Θεσσαλονίκης και στον κύριο Ζέρβα. Γιατί θα είχαμε 5 χρόνια μετά για να διορθώσουμε το λάθος μας άμα γινόταν, άμα κάτι πήγαινε στραβά. Και μια πενταετία είναι πολύ μεγάλος χρόνος, φίλε, για την εξέλιξη του γηπέδου. Μα εδώ άλλος έλεγε πριν καν βγει, έστειλε μηνύματα. Φαντάσου να έβγαινε κιόλας. Άμα έβγαινε, έτσι, φίλε, τη γαμπή. Άστο, φίλε. Άστο. Κωστή. Θα ήταν ένας τρόπος να μπουν εμπόδια για να γίνει ένα στολίδι, ένα έργο που δεν είναι μόνο, δεν θα είναι μόνο για εμάς τους παοξίδες κάτι σημαντικό. Θα είναι για όλη την πόλη, φίλε. Θα είναι για τη Μακεδονία, φίλε, πολύ μεγάλη υπόθεση. Έτσι. Θα δώσει πνοή σε όλη την περιοχή, σε όλη την πόλη τώρα. Είναι σοβαρά, μιλάμε. Θα δώσει, φίλε, δουλειά σε χιλιάδες ανθρώπους. Καταρχήν που να κάνεις τελικό UEFA, που να κάνεις τελικό UEFA Europa League, και να έρθει πόσους κόσμους και να οικονομήσει πόσους κόσμους. Αυτά. Έτσι. Πάμε στη μεγάλη μας, στη δεύτερη μεγάλη μας αγάπη εκτός συνόρων, τη Liverpool, φίλε. Παιδιά, ο πιο πολύς κόσμος είναι ΠΑΟΚ και Liverpool, έτσι. Αυτό ναι, φίλε, σε παρακαλώ. Είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο. Ο γιος μου κατέβηκαν εκεί στο κλαμπ που έχει στη Liverpool, ήταν 1000 άτομα, λέει, έγινε χαμός. Χαμός έγινε, χαμός. Συνθήματα αυτά, χαμός. Κατέβηκαν το απόγευμα. Κωστή, η αδικία που είχαμε εμείς πέρσι στο πρωτάθλημα την είχε η Liverpool στο Champions League. Πέρσι, άμα θυμάσαι, ο Ράμος με το αλήτικο, το βρώμικο χτύπημα του Σαλάχ. Κλειδώνει το χέρι του Σαλάχ. Το κλειδώνει και τον κρατάει μέχρι τέλους για να μην ξεχνάμε. Έτσι. Και τον πετάει έξω. Ναι, τον πετάει έξω και ρίχνει και ένα πονηρό γελάκι μετά την ρίξη και τον καθάρισα. Επειδή δεν το έκανε, φίλε, ένα άλλο άτομο και το έκανε αυτό συγκεκριμένα, εγώ ρεάλ είμαι, αλλά θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος είχε σκοπό. Βόλο να τον πετάξει έξω το Σαλάχ και μετά ήταν ένας άλλος τελικός. Έκανε και άλλες παπαριές. Ναι, ο άλλος, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Μπορεί και αυτός να βάζει άλλα δύο και να έλεγε τρία και να πήγαινε σε απέναντι. Δεν ξέρεις τι γίνεται μετά. Να το γυρνούσες. Οι μεγάλοι σύλλογοι όμως επιστρέφουν μετά από τέτοιους είδους βραδιές. Το έκανε ο ΠΑΟΚ μετά την κλοπή πέρσι. Το έκανε η Λίβερπουλ μετά το χαμένο τελικό. Και γύρισε και το πήρε παλικαρίσια. Και ο ένας και ο άλλος. Κωστή, βάλε με 2,83 στην κλήρωση. Τι θέλω να σου πω, τα διαρκές πότε βγαίνουν, έχουμε κάποια ενημέρωση? Νομίζω 1 Ιουλίου. 1 Ιουλίου? Ναι. Ωραία, φίλε, θα γίνει χαμός. 1 Ιουλίου και θα είναι διαρκείας για περισσότερα μάτς, καθότι όπως θα γίνει τώρα το πρωτάθλημα, θα έρθει δύο φορές εδώ να παίξει η Χάρτινη, δύο φορές ο Γαύρος, δύο φορές το Βαζελάκι. Είναι άλλο πράγμα θα είναι. Φίλε, πέρσι ειλικρινά μου φάνηκε εμένα ελληνά τζάμπα για τα παιχνίδια που είδαμε με τα λεφτά που δώσαμε. Δηλαδή, εντάξει, άλλο θα μπει τώρα, ρε φίλε, δεν τρέχουμε τα μπατζάκια. Την Παοκάρα πάμε και βλέπουμε. Πρόπερση. Τα παιχνίδια που είδαμε, άμα τα βάλει σε έβγαινε το εισιτήριο, παιδιά, ήταν σαν να το βλέπει το παιχνίδι τζάμπα. Ναι, πρόπερση ήταν το μεγάλο πρόβλημα που 10 μάτς. Που ήταν τα 10 κυκλισμένα τα παιχνίδια. Και πέρσι όμω 2 μάτς. Όχι 2 μάτς, πέρσι ήταν τα μείον 2. Πέρσι κανένα. Πέρσι δεν είχαμε, ναι. Πρόπερση ήταν τα 10 παιχνίδια, πέρσι ξεκινήσαμε μείον 2, σωστά. Σωστά. Έτσι, ο τελικός ήταν κυκλισμένο μόνο. Το Σαββατοκύριακο, φίλε, κρίνεται άκρος πετυχημένο. Πάμε για τα καλύτερα, έρχονται. Αυτά είναι. Να μιλήσω και επόμενη. Γεια σου, Στελάρα. Γεια σου, ρε φίλε. Τέλος Ιουνίου μου γράφει Χρύσα. Ακριβή ημερομηνία δεν ξέρω. Είχα την εντύπωση 1η Ιουλίου, αλλά εκεί περίπου. Δηλαδή, στο τέλος του μήνα θα βγουν τα διαρκείας. Εκεί ο κόσμος θα δείξει την αγάπη του, την αναγνώριση, την ευγνωμοσύνη για αυτό το φοβερό επίτευγμα που πέτυχε φέτος η ομάδα κόντρα σε όλους. Να πάρει ένα ήττο πρωτάθλημα μετά το 1964, να πάρει ένα εκοφαντικό double, δεύτερο συνεχόμενο double, να αποστομώσει όλους αυτούς που ήθελαν τον ΠΑΟΚ να λυγίζει, να γονατίζει, να φυγομαχεί, να λιποψυχεί. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνα! Καλώς το φιλάρετο! Ελπίζω να έχεις προβλέψει για μεγαφωνική κατάσταση στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι. Για τη Δευτέρα λες? Για Δευτέρα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί ο κόσμος. Η παραλία θα γεμάτη. Όχι ρε φίλε, όχι. Εντάξει. Οικογένεια. Ούτε σημαίνει ότι όποιος δεν έρθει δεν μας αγαπάει, έτσι. Απλά θα κάνουμε έτσι κάτι οικογενειακό. Για μας το κάνουμε. Για μας. Αλλά ξέρεις κάτι. Πραγματικά το πάω εκεί που είναι. Δηλαδή, ήταν συντριβή. Κυριολεκτικά συντριβή της επιλογής του Μητσοτάκη, γιατί πραγματικά η εξουσία βρίσκεται 500 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη μας και θέλει να επιβάλλεται με όλους τους τρόπους. Δεν γίνεται. Άκουγα χθες τα πάνελ, συγγνώμη που σε διακόπτω, άκουγα τα πάνελ τα αθηναϊκά
που με έκπληξη, τεράστια έκπληξη λέει στη Θεσσαλονίκη, τεράστια ανατροπή, βεβαίως τεράστια ανατροπή, έκπληξη δεν ήταν. Επειδή δεν ζουν εδώ, δεν κατάλαβαν τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από Κυριακή σε Κυριακή. Και ότι με τον τρόπο τους οι απέναντι προκάλεσαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ και αυτό δεν ήταν καθόλου έκπληξη. Έτσι, για κάποιους ίσως να ήταν που δεν γνωρίζουν την πόλη. Μαθηματικά ήταν τρομακτικό αυτό που έγινε. Αλλά δηλαδή, τώρα, απίστευτο φίλε, ο άνθρωπος από τρίτο-τέταρτος ξεκίνησε. Την πλειοψηφία 50% τη δεύτερη φορά μιας ομάδας ανθρώπων που ουσιαστικά δεν τον ψηφίσανε την πρώτη φορά. Ακριβώς. Είναι αυτό. Δηλαδή, ακριβώς. Όταν έχεις 50% μετακίνηση σε σένα στη δεύτερη φορά, αυτό είναι εντυπωσιακό. Μην ξεχνάς από πού ξεκίνησε. Τον έδιναν τρίτο-τέταρτο. Έλεγαν Ταχιάος, έλεγαν Οτοπούλου, έλεγαν Ορφανός, τρίτος-τέταρτος εκεί. Όταν ξεκίνησαν τα γκάλοπ και οι δημοσκοπήσεις κτλ. Έτσι. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτός που δεν ψηφίστηκε ήταν σταλμένος και σαν σταλμένος δεν θα είχε καμιά διάθεση να ωφελήσει την πόλη μας. Ο πρώτος πολίτης της πόλης πρέπει να κοιτάζει πρώτα την πόλη και μετά να έχει τη ματιά του κάτω στην Αθήνα. Δεν πάει να κάνει μια εξυπηρέτηση σε έναν επιχειρηματία όπως υπόθηκε. Πάει να βοηθήσει την πόλη να χτιστεί ένα στολίδι, να μην μπουν εμπόδια, να δώσει δουλειά σε χιλιάδους ανθρώπους, να γιγατωθεί ο σύλλογος που εκπροσωπεί, μεγαλουργεί, με τον καλύτερο τρόπο εκπροσωπεί το όνομα της πόλης στην Ευρώπη και όπου πήγε, σε όλα τα αθλήματα, γιατί είναι συνυφασμένος ο ΠΑΟΚ με τη Θεσσαλονίκη. Τέλος, δεν αυτό δεν αλλάζει. Ότι γίνεται ο επιχειρηματίας αυτός το αφεντικό της πόλης. Μα τι, δεν κατάλαβα. Το γήπεδο θα το φτιάξει, θα είναι δικό του το γήπεδο. Θα είναι του Σαββίδη το γήπεδο. Του ΠΑΟΚ θα είναι το γήπεδο. Στην πόλη θα ανήκει. Τόσα εκατομμύρια έχει ξοδέψει ο άνθρωπος δηλαδή. Ήδη έχει δώσει εκατοντάδες σε εκατοντάδες ανθρώπους δουλειές εδώ στην πόλη μας, στο κέντρο της πόλης. Έτσι πάει. Έτσι και όπως το λες. Και άλλες τόσες. Όπως το λες. Όπως το και λες. Αυτό το πράγμα θέλει σεβασμό. Δεν είπαμε τίποτα άλλο. Άσχετα που μπορεί να υποστηρίζεις κάτι άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, ωραία. Μπορεί να υποστηρίζεις κάτι άλλο. Είναι προκλητικό, φίλε. Γιατί πραγματικά. Τσατίστηκα άσχημα. Πήγα, λέει, στην συγκέντρωση των ποντίων και άκουσα το Σαββίδη και δεν κατάλαβα τίποτα. Okay. Πώς το λες αυτό? Εγώ πιστεύω δεν κατάλαβε ούτε και αυτούς που του λέγανε στα ελληνικά μην προκαλείς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό το πράγμα μπροστά στα μούτρα μας, με ποιο δικαίωμα. Πάμε παρακάτω. Εσύ. Αυτό που έπρεπε να γίνει έγινε με τον πιο σαρωτικό και κοφαντικό τρόπο. Και τώρα προχωρούμε. Προχωρούμε. Στα επόμενα. Αυτό που θέλω να καταλάβουμε είναι ότι η εξουσία παραμένει στα χέρια τους. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το μόνο πλεονέκτημα που έχουμε είναι ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Αυτό αγόρι μου! Γεια σου φιλάρετε! Το φιλούς το καλύτερο για το τέλος. Ναι, καλημέρα σας! Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς τον παιδί, καλώς τον. Τι κάνεις? Είσαι ο? Είμαι ο Δημήτρης και θα με αφήσεις να μιλήσω ένα λεπτό. Ό,τι θες να πεις. Λοιπόν, απευθύνουμε στους ακροατές σου. Βεβαίως. Τελικός Champions League. Ναι. Κωστίτσα Τσαρός κάθεται και παρακολουθεί τον αγώνα και λέει πολύ βαρετό ρε φίλε. Τι είναι αυτό ράντε ρε Λιβερπουλάρα. Ναι. Και κάποια στιγμή πετάγεται ο διπλανός του και λέει βάλτε το ΠΑΟΚ να παίξει για να δούμε αγώνα. Και πετάγεται... 10 δευτερόλεπτα μετά, βάλε ΑΚΠΟΜ και Μποφίλιου. Ακούγεται πίσω από το βάθος ένας που λέει βάλε ΑΚΠΟΜ και Μποφίλιου, βάλ τον ΑΚΠΟΜ. Και είναι ο μεγάλος Λάζαρος ο Γιαντζόγλου. Δεν γίνεται φίλε, μεγάλες στιγμές. Και έχουμε πέσει ξέρει. Μεγάλες στιγμές φίλε, ακούστηκε γι' αυτό. Σε ένα τεράστιο χώρο και σε έναν υπέροχο δώρο στο Ολύμπιον. Βάλε το, βάλε ΑΚΠΟΜ και Μποφίλιου. Βάλε ΑΚΠΟΜ και Μποφίλιου και το άκουσαν όλοι. Και έγινε χαμός. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλιά Δημητράκη μου, να είσαι γερός. Γεια σου αδερφέ μου. Γεια σου αδερφέ μου. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τον. Έλα στράτε.
Λοιπόν, εγώ ήταν να έρθω να ψηφίσω, γιατί ψηφίζω Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά κάτι προέκυψε και δεν τα κατάφερα τελικά. Ναι. Ευτυχώς οι υπόλοιποι επιτελέσανε το έργο, κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Ναι. Και απομακρύνανε από το Δήμο Θεσσαλονίκη έναν άνθρωπο ο οποίος για μένα τουλάχιστον προσωπικά θα ήταν το λιγότερο μη ικανός. Για να μην τον χαρακτηρίσω κάπως άλλος. Ναι. Λοιπόν, ευτυχώς πριτάνευσε η λογική, γιατί θεωρώ ότι αυτό που είπε ο Ζέρβας και στην ουσία αυτό είναι που του έδωσε την νίκη, πέραν από τις δηλώσεις που έκανε μετά. Εγώ, πολύ μετρημένες, θα... πολύ ναι. μετρημένες και ταπεινές οι δηλώσεις του και αυτό μου άρεσε. Εγώ έτσι. Θα σταθώ στο debate ναι. των δύο ανθρώπων στο σωστό. Ο... η νευρικότητα του ενός. Ο ναι. Μέντα Χιάος έλεγε ότι εγώ θα δώσω την καθαριότητα σε ιδιώτες. Και ο Ζέρβα στάθηκε και λέει ότι δεν μπορεί από τη στιγμή που έχεις ένα ανθρώπινο δυναμικό να το πετάς στα σκουπίδια. Σωστό. Θα εκμεταλλευτούμε να αυτό. Να το απαξιώνεις πριν καν ξεκινήσεις να σπάς αυγά για να κάνεις ομελέτα. Και το δεύτερο και το πιο σημαντικό από όλα που είπε, στο κλείσιμο ο Ζέρβας, εμένα λέει δεν μου τηλεφώνησε ο αρχηγός του κόμματος να με χρήσει υποψήφιο δήμαρχο. Ακριβώς. Έπαιξε ρόλο αυτό, να ξέρεις. Αυτή η ατάκα, να ξέρεις, είναι που το έδωσε το 30 από το 60% που πήρε. Μα γιατί δεν είναι συμπαθής ο αρχηγός του κόμματος. Ακριβώς. Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ στον κύριο Ζέρβα εναποθέτω πολλές ελπίδες, διότι παραλαμβάνει ένα δήμο στον οποίο κάποια χρόνια πριν είχε γίνει πλιάτσικο και πραγματικά έχει υπερέλθει σε πολύ άσχημη κατάσταση τα οικονομικά. Άσχετο που τώρα υπάρχει ένα πλεόνασμα που έλεγε ο Ταχιάς ότι εγώ θα το επιστρέψω κτλ. Αυτό το πλεόνασμα κανονικά θα πρέπει να πάει σε αυτά που θα πρέπει να πληρωθούν οι άνθρωποι που δεν πληρώθηκαν τότε. Σωστά. Σωστά. Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο κύριος Ζέρβας, γιατί επειδή είναι από πολλούς πόλους, δεν το ψήφισε μόνο η οπαδή του ΠΑΟΚ. Εγώ λέω μεγάλη ότι... ευθύνη του. Είπε είναι τεράστια η ευθύνη του και να ξέρεις ότι επειδή είναι και, ακριβώς επειδή είναι και ΠΑΟΚ θα κρυθεί από την πρώτη μέρα και όχι από τον πρώτο μήνα ή από τον πρώτο σωστό, χρόνο. Σωστό. Έτσι είναι. Το εύχομαι καθαρό μυαλό όπως και στον πράγκο στις μεταγραφές. Φιλιά πολλά! Έτσι. Φιλιά! Φιλετώ. Να είσαι καλά. Θα δούμε τι θα γίνει με ρωτάτε για αυτόν τον μπράβο, όχι για αυτόν, το χαφ της Πόρτο, 22 ετών, ο Μπρούνο Κώστα. Θα δούμε παιδιά τι θα γίνει. Μαέστρο, πάμε διάλειμμα, να θυμίσω ότι κληρώνουμε σήμερα μια υπέροχη Boss τάσιμο, μια καφετιέρα που μπορεί να φτιάξετε σπρέσο, να φτιάξετε φρέντο, καπουτσίνο, αυτά, ναι, στα πάντα, όλους καφέδες, σοκολάτα, υπέροχη, ένα καταπληκτικό μαραφέτη από την Electronet, Παμπουκίδης Νικολαίδης. 10 Ιουνίου, μετά τις 9, είμαστε στον Όμιλο, είναι το πάρτι της εκπομπής, είναι... το αντάμωμα των αθλητηρίων μετά από αρκετά χρόνια ανταμώνουμε σε μια γιορτή. Πρέπει να πάμε χρόνια πίσω στον Μπαρ 16 τότε με τον φίλο μου τον Άκη που το διοργάνωσε όλο αυτό. Έχει αρκετά χρόνια πίσω, νομίζω μπορεί και αυτό δεν θυμάμαι, πρέπει να ήταν το 2010, το 2011. Χαίρομαι λοιπόν που ανταμώνουμε τώρα. Χαίρομαι που δεν θα χρειαστεί κανένας από εσάς να βάλει έστω και ένα ευρώ για να μπει στην παρέα μας και να περάσει όμορφο εκείνο το βράδυ. Ελάτε, αγαπησιάρικα, ζουμουσιάρικα, να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια της εκπομπής στο τελείωμα μιας μαγικής χρονιάς, από όπου και να το δεις. Ακόμα και το χθεσινό, μόνο χαρά εδώ στον κόσμο του ΠΑΟΚ, που αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο καινούριος, ο νέος δήμαρχος. Με μεγάλες ευθύνες, φυσικά και ενδιαφερόμαστε και για όλα τα υπόλοιπα, όχι μόνο για το γήπεδο, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι είναι ένας άνθρωπος σοβαρός. Οι τρεις ατάκες που είπε, τα τρία πράγματα που έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του, κοιμόμαστε ήσυχοι και θα το βοηθήσει και όλη η πόλη γι' αυτό. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Το Power Play. Αφήσαμε πίσω μας έναν Μάιο που ακόμα και στο τελείωμά του, τι να πω, αίτητο στα Γιάννενα, στέψη πρωταθλήματος και τυπικά κύπελο, τρίτη φορά με τη χάρτινη μέσα εκεί και κλεισμένο των θερών, με... εμφατική νίκη, ξεκάθαρη, πεντακάθαρη. Και τώρα έρχεται και αυτό το αποτέλεσμα χθες που δίνει μόνο χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρο είναι το ότι εξελέγει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας. Πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές για το τελευταίο τεταρτάκι 20 λεπτό. Να ξαναπώ ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο
Μαραφέτη μια καφετιέρα τάσιμο από την Bosch και την Electronet Παπουγής Νικολαίδης. Άνοιξε το λίγο, άνοιξε το! Είσαι ο χαδιάρης μου και ο ερωτιάρης μου. Το Ναϊνάι είναι άχαστο, παιδιά. Αποκλείεται να ξεχάσει το στίχο στο Ναϊνάι, εκτός και αν είναι μικρό εγκεφαλικό. Αλλά να χάσει, να ξεχάσει τα λόγια στο Ναϊνάι, Ναϊνάι. Επίσης να σας πω ένα μυστικό, ότι 8-10 φορές όταν ο τραγουδιστής λέει δικό σας, έχει ξεχάσει τα λόγια. Να ξέρετε. Πέρα δηλαδή πολύ χαρακτηριστικές στιγμές, άμα πει δικό σας, ξέχασε τα λόγια. Τώρα θα μου πεις τι κάνει ο ραδιοφωνατζής, ο ραδιοψυχαγωγός, ο infotainer, άμα ξεχάσει τα λόγια. Τι να πω, δικό σας? Μήπως άμα το πείτε εγώ θα τα ακούσω? Πάμε, πάμε, δεν πέφτει με τίποτα! Το καταλαβαίνετε! Ξεκάθαρα! Ζουμουσού, έχουμε ζουμουσάδα, 10 Ιουνίου, ανταμώνουμε εκεί, ξεκάθαρα, όμορφα και ωραία, στον Όμιλο. Τέλεια. Τζόρτζια, πες στην Εκταρία, θα έρθω να την πάω εγώ στο σχολείο. Μηνύματα, γυναίκα, θα έρθω εγώ να πάρω το παιδί. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Εκλεκτός. 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Ναι, βέβαιος. Πρώτον, ένα σχόλιο για αυτό που είπες που σχολιάζαν στα πάνελ της Αθήνας για, για το αποτέλεσμα με το Ζέρβα. Ναι. Ότι είναι τεράστια έκπληξη και τέτοια. Ναι. Ας το εξηγήσω αλλιώς. Εάν έλεγαν ότι είναι φυσιολογικό που είναι, εν μέρη, θα έπρεπε να εξηγήσω γιατί και δεν ήθελαν. Ναι. Κοίταξε, έκπληξη αποτελεί για αυτούς, επειδή την προηγούμενη Κυριακή... Δεν αποτελεί έκπληξη, απλά είναι μόνο από πλευράς αριθμών αποτελεί έκπληξη. Είναι ο εύκολος τρόπος για να μην πούν ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ... Έδωσε κοφαντική απάντηση. Αυτό, το έδωσε αλλού. Έδωσε, προκλήθηκε και απάντησε έτσι απλά. Με ένα νεύμα του, φίλε. Αυτό το 67 είναι ένα νεύμα. Πώς άλλος μπορεί να το εξηγήσει αυτό που έγινε εξ' αυτό που λέμε τώρα? Δεν μπορείς αλλιώς. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι μια έκπληξη και τελειώνεις. Για να μην πεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, απλά. Δεύτερον, πολύ άλλαξε από πια, ρε παιδί μου. Δηλαδή ακούω τώρα, πέρα από τα γνωστά σιώπηδες με ματίγες, ξέρω εγώ, θέλω να πάρουν το Βέλιο, λέει, από την Nottingham Forest. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Ματέο Γκαρσία, θέλω να κλείσει, λέει, τον άλλον το center back που έχουν, το Μασάλο, τον Gold of Sides, δεν θα το λένε, ξέρω εγώ, κτλ. Πολύ, μήπως συμβαίνει κάτι παραπάνω. Έλα τώρα. Έλα τώρα κι εσύ, σε παρακαλώ. Κάτι παραπάνω εννοώ που συμβαίνει. Γιατί δεν ξέρω. Δεν συμβαίνει τίποτα, δεφέ. Όλα είναι καμωμένα όμορφα. Καλή επιτυχία στο Σιώπη την άλλη φορά που θα επιλέξει να μπει στο σωστό πούλμαν. Ναι. Ελλάδος πούλμαν. Άιντε, άιντε, λέει. Καλά. Εντάξει. Okay. Σ' άρεσε η ντόκα από τη ζώνη που έσαρθω εγώ, να ξέρεις. Φύρε με την πυρά. Μαγική, ναι. Μαγική, φυλάξει τα χέρια ελεύθερα. Έχει ένα ελάττωμα. Μα εκεί είναι. Έχει ένα ελάττωμα εκεί που τη βάζει τη ζώνη. Δεν είναι ελάττωμα, είναι πλεονέκτημα να το καλοσκεφτείς. Όχι, όχι, όχι. Εκτός την πύρα, επειδή δεν πέφτουμε τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχει κάτι που εμποδίζει. Αυτό σου λέω τώρα, δε. Παγοθραυστικό, ρε παιδί μου, κάνει και άλλη δουλειά αυτό, δε. Γεια σου, Θουβού! Δυο σου μουσάκια με σφραγίδα θέλω να σου πω, τρία. Ναι. Ένα. Ζωζό μύθος σαπουτζάκι. Ναι. Δύο. Ναι. Ζαφύρης Μελάς. Ναι. Και τρία. Ναι. Ζέτα Μακρυπούλιας. Τρία ζήτα είπες, έτσι. Φοβερά. Ναι. Τρία ζούμου σου. Ναι, ναι, ναι. Ζέτα Μακρυπούλια, το είναι, ξέρεις, για το σ. Έτσι. Ζαφύρης Μελάς. Βεβαίως. Και ο μύθος η Ζωζό σαπουτζάκι. Μπορεί να πεις και κάτι καλά. Άλλο. Και Ζέρβας. Πολλά μπορώ να πω. Ζέρβας με συντριβή. Έτσι, πολλά μπορείς να πεις. Πάρα πολλά. Φιλιά, γεια σου, Θουβού! Καλημέρα, φιλιά. Καλημέρα, ζούμου σου, ζούμου. Πάμε παρακάτ, πάμε παρακάτ. 10 Ιουνίου, 9 η ώρα το βράδυ, ανταμώνουμε στον Όμιλο. Τα γενέθλια της εκπομπής. Η μεγάλη Χρυσάντσου έβαλε και την εφαρμογή που ανέβασε ο Ψύχρας. Τον ευχαριστώ και από αέρος, γιατί είναι ένας από τους ελάχιστους που στη συνέντευξη του σπουδαίου στρατηγού Μάκη Μαυρομιχάλη Μανάβη έβαλε και το όνομά μας, ότι μίλησε στον Κωστή Τσατσαρό, και τον ευχαριστώ και από αέρος τον Ψύχρα. Λοιπόν, ανέβασε την εφαρμογή. Πώς θα κατεβάσετε αυτό το καταπληκτικό πράγμα που σκαρφίστηκαν και έφτιαξαν τα παλιόπαιδα? Πάμε 23 10 287
8-8-8. Λοιπόν, αυτό που ζητάνε, λέει, δηλώσεις από το Δήμαρχο Πειραιά και βγάζει λόγο Μαρινάκη. Στο πάθαινα και εγώ που με ρωτούσαν άμα θέλω γλυκό και απαντούσε η μάνα μου, δεν θέλει, έχει φάει ήδη. Ω, Παναγία μου. 23-10-287-888. Μπαίνετε και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο για την καφετιέρα Τάσιμο. Φανταστικό δώρο, υπέροχο και μοναδικό, από την ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης και την Bosch. Με την αγορά ενός προφυλακτικού, δώρο, λέει, το CD της Miley Cyrus. Το άκουσε αυτό κι όσοι? Όχι, τώρα αυτό δεν είναι που λέμε το CD, φίλε. Ή και τα τραγούδια είχε μέσα το CD. Και γαμώ τα τραγούδια, έτσι. Δώρο, πρόσεξε, δεν λέει με την αγορά ενός CD δώρο ένα προφυλακτικό. Με την αγορά, λέει, ενός προφυλακτικού δώρο το CD. Είναι αυτό που λέμε, δεν γαμιέται, ε, πάμε να πάρουμε ένα προφυλακτικό, να πάρουμε και κανένα CD. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Δεν γίνονται. Περιμένουμε, επειδή με ρωτάς, Ξένια, για το Σάκοφ. Δεν νομίζω ότι θα περιμένουμε και αιώνια, δηλαδή. Το θέμα θεωρείται ότι ο φεύγιο παίκτης, τώρα άμα γυρίσει και πει εγώ δέχομαι την πρόταση και αποδέχομαι γιατί ψάχτηκε αλλά δεν βρήκε αυτά που νόμιζε και αυτός. Έτσι είναι. Πού θα βρείτε, βρε, σαν εδώ? Αυτοί που σας φουσκώσαν τα μυαλά, οι μανατζαρέοι, θα έρθουν εκεί στο πεντάστερο, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ και στην Κίνα, θα βάλουν την τσίφρα στο συμβόλαιο και θα σηκωθούν να έρθουν πάλι στον παράδεισο. Εσείς θα πρέπει να ζήσετε εκεί που πέφτουν τα κεφάλια, Σαουδική Αραβία. Ε, το έχετε σκεφτεί? Ο Βαρέλα το κατάλαβε, συν τα παιδιά του, συν όλα αυτά, ναι και τα λοιπά, και έμεινε φυσικά. Τώρα, αν εσύ θεωρείς ότι θα βρεις κάπου αλλού καλύτερα, τι να πω. Καλημέρα στον Χρήστο Κολοβό, καλή εβδομάδα σε όλα τα ζουμουσάκια. Λοιπόν, δεν πέφτει με τίποτα. Γεια σου, Χριστάρα! Ή λέμε ότι αυτό το τραγούδι είναι για το μπιπ, λέει. Για το προφυλακτικό που δίνουν μαζί με το CD. Καλημέρα στον Χρήστο Κολοβό. Χθες πήρε και άλλο ένα πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έκανε αυτό που έπρεπε ο λαός του ΠΑΟΚ. Πήρε και το Champions League, η αγαπημένη μας Liverpool. Πολλά τρόπα είδαμε φέτος. Ζούμου σου. Τρελή χαρά για τη Liverpool. Τεράστιος Jurgen Klopp. Το λέγαν loser. Τεράστιος Jurgen Klopp. Πανάξια η Liverpool. Σηκώθηκε μετά το περσινό κάζο και το ξανάκανε και έχασε και το πρωτάθλημα για ελάχιστα χιλιοστά. Το βάρε πάνω στη γραμμή στο μάτς με τη Manchester City, έδωσε στην ουσία τον τίτλο στον Guardiola και τη Manchester City. Πολλά τρόπα είδαμε φέτος. Η Χρήσα έχει βάλει, μπαίνει Play Store, πας εφαρμογή ZG ή ZZ και τσουπ μπαμπά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα. Γεια σου, Τσόφα, καλημέρα. Τριπλούχη μου. Βεβαίως είναι και αυτή μια νίκη χθες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ζουμουσού, λέει ο Τσουκνίδας. Εδώ είμαστε. Δεν ξέρω αν το είδατε το σκηνικό. Γεια σου, Δέσποινα Κυριακίδου. Κάνει δηλώσεις ο Μόραλης και τσούπε ένα κεφάλι από πίσω, ρε παιδιά. Αυτός δεν είναι ο Μαρινάκης. Εκεί δίπλα πήκο. Ε, πώς είναι ο παπαγάλος που κάθεται στον ώμο ενός πειρατή και είναι μόνιμα εκεί δίπλα στον ώμο? Κάπως έτσι είναι, φίλε. Κάπως έτσι. Περίμενε στην γκέλα. Έλα που δεν έγινε όμως η γκέλα. Γράφει ο Ανδρούτσος. Για δεύτερο γύρο ο Βαρέλα με τον Κρέσπο έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι. Τι θα μπορούσα να κάνω άλλο? Να έπιανα το πόδι του Γκάλο για να φέρει καλύτερα την μπάλα στην περιοχή? Να πείσω τους επιθετικούς μου να έχουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα? Ήταν και μια ομάδα που επένδυσε λεφτά. Έβαλε ο άνθρωπος, δικαιούταν να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτά τα λένε οι ίδιοι αεκτσίδες. Έτσι. Καλημέρα στον Παντελή. Καλημέρα, αδέρφια από τον Παοξίδικο Φίλιορο της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Γιώργο Πανανέ. Ξένους διαιτητές σε όλους τους αγώνες εδώ και τώρα. Καλημέρα, Ζουμουσάκη και Ταμπλούχη. Καλημέρα, Κωστή. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σας εύχομαι. Παοκάρα, ρε. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Επειδή λέγαμε για τους διαιτητές. Όταν λέμε ξένοι διαιτητές παντού, παίρνει μπάλα και μερικούς Έλληνες διαιτητές, οι οποίοι φυσικά δεν παίζουν Super League γιατί τους έφαγε μαρμάγκα. Γιατί είναι έντιμοι, γιατί ξεκίνησαν από χαμηλά, δεν έσκυψαν τη μεσούλα τους, γιατί δεν έκαναν τα χατήρια των μεγάλων και γιατί τους έφαγε το μαύρο φίδι. Το διευκρινίζουμε, γιατί προχθές είπα, όλοι οι Έλληνες διαιτητές, όταν λέμε όλοι, εννοούμε τη γνωστή παρέα, τους διάφορους παπάδες, τους αρετόπουλους, τους κομίνιδες αυτούς.
Είναι ξεκάθαρο. Γιατί υπάρχουν Έλληνες ηγετές σε χαμηλότερες κατηγορίες οι οποίοι δεν θα κάνουν ποτέ καριέρα. Ξεκάθαρα. Καλημέρα στον Τάκη τον Τσόλ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την αποδοχή. Γεια σου Γιώργος Βολάκη. Πού γράφεις, λέει, τεστ αύριο? Στη χημεία, πατέρα. Για πες μου τα τέσσερα πιο βαριά μέταλλα που υπάρχουν. Iron Maiden, Slayer, Metallica και Black Sabbath. Έγινε, θα συνειδητοποιήσουμε. Καλημέρα, γεια σου Κανάρι. Το ήξερες, λέει, πως οι Άραβες δεν λένε καλημέρα? Λέει, και τι λένε? Κάτι στα αράβικα. Γεια σου Κανάρι. Γεια σου Έφη Ανδρέου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Μανολόπουλο. Καλημέρα Τσίκο. Καλημέρα Κρομλίδη. Όλη παρέα. Γεια σου Μαρία Βού. Η απουσία των οπαδών του Γυρεού καθόρισε το αποτέλεσμα των εκλογών στην πόλη. Βεβαίως, επειδή ακούσαμε διάφορα και διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Διευκρινίζω, Λάρη μου, θα μπερδευτεί κόσμος εδώ με την ανάρτηση, δεν είναι αυτός ο όμιλος. Θα τη βάλουμε και πάλι τη φωτογραφία με την ανάρτηση. Θα είμαστε εκεί λοιπόν, 16, 10 Ιουνίου, ανήμερα και των γενεθλίων μας, κλείνουμε, γινόμαστε 48 τη Δευτέρα. Ο 50's, ο 50's. Πάμε να πάρουμε τελευταίες γραμμές, 2310-287-888 και συμμετέχετε στην κλήρωση για την καφετιέρα Τάσιμο. Με τα τηλέφωνα και με τα μηνύματά σας. Γεια σου Μάριε! Κωστή καλημέρα, καλό μήνα! Ναι, φίλε. Βάλουμε στην κλήρωση για την καφετιέρα να περάσουμε κανένα καφέ της Παρηγοριάς. Γεια σου Βαγγέλη, καλημέρα Τσάτσο, καλό ο Σάββας, βάλουμε για την καφετιέρα. Γεια σου Αφροντίτη μου, να σε καλά. Ο Μπεκτασιάδης, ο Γιώργος από Αμπελόκηπους, καλημέρα Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση Ζουμουσού. Τι έγινε χθες, λέει, δεν πήρα χαμπάρι, κοιμήθηκα νωρίς. Φίλε, τεράστιο ποσοστό. Σαρωτική νίκη Κωνσταντίνου Ζέρβα, 67% και δεν μπορεί να μην νιώθει ικανοποιημένος ο Παόκτης. Καλημέρα Κωστή, ακούω και χαίρομαι Ζουμουσού. Γεια σου Ντινάκη μου. Γεια σου Ντινάκη μου, βάστα, δύναμη. Αποκλειστική φωτό μετά την ανακοίνωση των Exit Poll. Ξεκίνησε μεταδημότευση, βεβαίως, σωστά τα λέει η Μαρία Βου. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Γεια σου Παναγιώτη Παυλίδη, καλημέρα. Στη μεγαλύτερη πρωταθλήτρια Ζουμουσού. Παρέα, καλή εβδομάδα Ζουμουσάκια. Καλώς στον Αστικατζή. Γεια σου Γιάννα Χατζηγεωργίου. Κύριε Ταχιάο, με τέτοιο αυτογκόλ δεν χρειάζεται σχολιασμός. Βάλατε με τις δηλώσεις σας τη Μακεδονία και τον ΠΑΟΚ απέναντί σας. Ξεκάθαρο νομίζω, όσοι το συμβούλεψαν. Λάθος το συμβούλεψαν. Ο ΠΑΟΚ βγάζει δήμαρχο, λέει ο Γιώργος ο Παπάς. Αυτός είναι ο όμιλος από την πίσω μεριά με τα τραπέζια, βρε. Λάρη, άστο, θα ανεβάσω φωτογραφία, μην μπερδεύεσαι. Θα πάνε αλλού, θα πάνε στην Καλαμαριά, να πούμε. Λοιπόν, ο Θοδωράνος ο Θοδωρής, Μάνταλος στο Βόλο, Μάνταλος στο Άκα, Μάνταλος και στη Μαδρίτη. Όπως έλεγε παλιά διαφήμιση, Σαράβι στα Τρίκαλα, Σαράβι στη Λάρισα, Σαράβι στο Παρίσι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Θέλω να πω, ότι εκεί θα είναι στον όμιλο δωρεάν η μπύρα από την Αθηναϊκή Ζηθοποιία και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λάζαρο και την Αθηναϊκή Ζηθοποιία που θα φέρουν μπύρες για να πιει ο κόσμος. Δωρεάν η πρώτη μπύρα, το τονίζω και πάλι. Τα γλυκά από το Manolias Fresh, οι πίτσες από το Fresh Day, το φίλο μου τον Τέλη τον Περγαμινέλη, η ωραιότερη πίτσα, η γνωστιμότερη πίτσα στην πόλη. Τα μπλουζάκια από τη Λαδόκορα, από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο ή και από τον Κωνσταντίνο Γιαννάκη που θα μοιράσουμε στον κόσμο. Και η εκδήλωση που θα στηθεί όλο το θέμα από τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον Καρυπίδη, που έχει αναλάβει όλο το θέμα, όλη τη διοργάνωση, τα ηχητικά, το τεχνικό μέρος, θα παίξει μουσική. Ελάτε να ανταμώσουμε από κοντά με εσάς που δεν έχουμε γνωριστεί κιόλας. Εσείς που έχουμε γνωριστεί ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, θα έρθετε εκεί. Δεν θέλουμε να φέρετε τίποτα, το τονίζουμε, να έρθετε με άδεια χέρια, με γεμάτη καρδιά. Και είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Όταν σχεδιάζαμε το τέλος της χρονιάς αυτής να κάνουμε το πάρτι, ακόμα δεν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, ακόμα δεν είχαμε κάνει αίτητη πορεία, ακόμα δεν είχαμε πάρει το κύπελο, ακόμα δεν είχαν έρθει όλα όπως θα θέλαμε. Λοιπόν, ακόμα και η επιστροφή του Φευγάτου Βαρέλα, ακόμα και η εκλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου χθες, χαρές μαζεμένες, να βάλω και τη Λίβερπουλ εγώ, που μας έδωσε τεράστια χαρά. Όλα αυτά υπέροχα και όλα αυτά μαζί. Όλα αυτά μαζί. Ελάτε να ανταμώσουμε. Να τα πούμε από κοντά και να γνωριστούμε με εσάς που δεν έχουμε γνωριστεί. Ελάτε και με το παιδί σας, γιατί νωρίς θα το κάνουμε, γι' αυτό το κάνουμε 9 η ώρα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με όλους. Μαέστρο, δώσε μου λίγο από το 1 μέχρι το 52 να βγάλουμε τον τυχερό που κερδίζει. 44? 34? 34, βεβαίως. Και να αφήσουμε να παίξει το κομμάτι γιατί τρώμε μπινελίκη. Επειδή μιλάμε πάνω στα λόγια, θα το αφήσουμε παιδιά. Θα φύγουμε έτσι. Να το βάλεις από την αρχή.
Λοιπόν, ο Πεκιαρίδης Ιωάννης, καλημέρα στους διπλούς. 6-9-76-3-47. Επειδή Μαριλής λείπει άδεια, θα ξέρουμε ότι είσαι εσύ. Θα στείλω εγώ το όνομά σου στην ηλεκτρονέτ. Θα πας Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Δεν θα σε πάρει τηλέφωνο δηλαδή κανένας. Απλά θα ξέρεις τώρα που μας άκουσες. Πεκιαρίδης Ιωάννης, θα πας να πάρεις την καφετιέρα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Φεύγω. Θυμίζω, δεύτερη ώρα, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάκιο. Οι εκπληκτικές γεύσεις 705-750 τηλιβεριά. Κλιμάρτ 917-646, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV, κορυφαίος του κλιματισμού, Κωνσταντίνος και ο ΣΕΣ. Φοροπρόβλεψη, ο Γιώργος Μουτσιάνας, εδώ και 25 χρόνια γνωρίζει άριστα ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας. Μπαίνετε και στο φοροπρόβλεψη με ps.gr για να δείτε τι συμβαίνει εκεί. Ένα αντιπαλαίο Δημαρχείου, Βενιζέλου 50 και βέβαια Tenda Home 430-011, ο άρχοντας Τέντας, Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, οικογένεια, γνωρίζει όσο κανένας άλλος. Τα καλύτερα και κορυφαία και πιο ανθεκτικά πανιά, μηχανισμοί Σόμφι, τέντα, πέργολα, διανεμική ζελατίνα, εμπειρία, τεχνογνωσία και απόλυτο μεράκι στην τέντα από την ομάδα, από την οικογένεια. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, φεύγω για να παίξω το κομμάτι ολόκληρο. Θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, δεν πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, η ψυχολογία μας, η ενέργειά μας, η τρέλα μας. Πάμε, φιλιά, φιλιά.